σε λίγο την πρωινή μελέτη. Όλο το παρασκήνιο πριν τον πρώτο ημιτελικό του X Factor. Τα φαβορί, οι κόντρες, αλλά και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Καλή μέρα να έχετε! Γεια σας, καλώς ήρθατε! Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά. Εγώ είμαι παιδιά πάρα πολύ καλά. Νιώθω άλλος άνθρωπος, κοιμήθηκα 8 ώρες και πραγματικά νιώθω ότι πετάω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι ωραίο πράγμα αυτός ο ύπνος. Να σου πω, μόλις έξω θα πετάξεις, έτσι. Έχει κάτι οχτάρια γεμάτα, είναι μια χαρά. Αλήθεια. Δεν θα βγει από να πει να πειράζει τίποτα. Όταν έρχομαι στη δουλειά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε τι καιρό έχει, ούτε πώς θα είναι η μέρα. Γιατί είστε ξεκούραστοι, ρε παιδί μου, και οδηγεί προσφάλεια στον δρόμο, τα καταλαβαίνεις όλα. Πάρα πολύ καλά νιώθω, παιδιά. Κοιμήθηκα, έφαγα γύρω. Περιμένοντας να δω ένα ντοκιμαντέρ για καρχαρί στην τηλεόραση. Α, πολύ με το που τρώω το γύρο, πριν αρχίσει καν το ντοκιμαντέρ, πάρτε να πετυχιάσει. Τώρα που είπες για ντοκιμαντέρ για καρχαρίες, χθες είχα πάει στο Λάκη Λαζόπουλος, ο Βαλτσής της Στέγης. Εκπληκτική παράσταση. Αυτό τώρα το συνέδεσαι με το ντοκιμαντέρ ναι, με το ντοκιμαντέρ για τις καρχαρίες. Και λέει την εξατάκια. Όταν λέει μπαίνει στο δωμάτιο και βλέπει το σύζυγό σου και έχει ένα απλανέ ύφο και βλέπει το ντοκιμαντέρ, πώ πολλαπλασιάζει το Τζίτζικα. Ναι. Άλλο κανάλι στο συνδρομητικό έβλεπε πριν. Όχι, παιδιά, εγώ αλήθεια σα το αρχίζω. Με έβλεπα 9 η ώρα National Geographic. Είχε τον Sharkman. Αλήθεια σα λέω, τσακαρετέκο. Ναι, είναι ένα τύπο παιδιά φοβερό, ε. Δηλαδή πολύ τον θέλω να τον γνωρίσω αυτό το τύπο. Πρέπει να είναι. Όχι. Εγώ είμαι της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Είναι λοιπόν ένας τυπάκος, ο οποίος μου τάει έτσι για πλάκα τώρα, επειδή έτσι θέλει να γνωρίσει λίγα τις καρχαρίες. Με λευκούς πεντάμετρους καρχαρίες, χωρίς κλουβί. Θεός. Τώρα, συγγνώμη, αυτός είναι καλά ή δεν ξέρω εγώ τι. Έχει κάποιο πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Για ποιο δεν τον έκανε όμως, η πληροφορώ. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει, θα το δοκιμάσω. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Με συγχωρείτε, αλλά κάνει πολύ εύκολο σπορ. Ούτε 10 εκατομμύρια Έλληνες κυκλοφοράνε με κυβέρνηση να υπάρχει και δεν τρώει κανένα. Σοφάστε. Σοφάστε. Αυτό ο Τσεμπέρης πώς τα καταφέρνει όλα και τα συνδυάζει μια ζωή την πολιτική. Είμαι άϊπνο εδώ πλέον. Είσαι άϊπνο ή είσαι συνηθισμένο. Τι είναι, ρε φίλε. Τίποτα. Τώρα μου το δείχνει. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά θα διαβάσω κάτι άλλο. Για φέρτε να το πω. Θες έτσι. Είσαι σίγουρη, σκέψε το καλά αυτό. Θα το κάνω, θα το κάνω. Όχι, δεν υπάρχει ζήτημα. Και πάρε τι ευθύνε. Ότι κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν μας λέτε, σας παρακαλούμε, μην διαβάσετε το μήνυμα στον αέρα, εμείς θα διαβάζουμε. Εδώ είμαστε μια παρέα, δεν κρυμόμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, φίλε Γιάννη, ξεκινάω να διαβάζω το άσμα. Με, όχι, όχι, κοιτάξτε, το με είναι δικό μου. Με, το με είναι με κενό που λέμε, πάει το με. Γιατί διαφορετικά θα με κοιτάζω. Λοιπόν, κοιτάζω ένα αστέρι και σου μοιάζει. Για δύο λόγους. Πρώτον, για τη λάμπη σαν εσένα. Και δεύτερον, γιατί είναι τόσο μακριά που δεν μπορώ να το αγγίξω. Χειροκρότημα και θα σας πω μετά και στο βρέξε. Πολύ ωραίο. Είναι ποιητή. Είναι πολύ δικό. Συνεχίζω. Για τη Φλωρίντα. Δεύτερο χειροκρότημα. Συνεχίζω. Για πες. Γιάννης. Συνεχίζω. Τη φωτό την πήρατε. Όχι κύριε Γιάννη, δεν την πήραμε και στείλτε σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι το Ελεονόρα, συγγνώμη. Να τη δούμε. Να τη ξαναστείλει, Γιάννη. Να τη στείλει το mail για να είμαστε 100% βέβαιοι. Ναι, ναι. Να τη στείλει. Σα το θυμάμαι, έχω να το πω 4 μήνες. Πρωινή μελέτη papakistar.gr. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Στείλτε το εκεί, κάπου θα πάει. Θέλω και βιογραφικό, αν γίνεται. Μαζί με τη φωτογραφία, Γιάννη. Και έπαιζε να λύσει. Και φορολογική δήλωση. Τζορτζέλα, μου πες το. Γεια σου Μέρη μου, καλή σου μέρα. Τι κάνεις? Εδώ. Είσαι καλά? Μια χαρά εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς. Εγώ θα σας πάρω από τα μηνύματα και θα σας πάω στο Hollywood. Γιατί χθες είχαμε τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Ξέρετε, τώρα αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος, πολύ σημαντική περίοδο. Πότε είναι μεγάλη βραδιά? 22 Φεβρουαρίου, παρουσιαστής Κυριακή βασικός, να υποθέσω, πάντα, Φεβρουαρίου, ναι. Ο Hugh Jackman. Οπότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω να το δούμε. Λοιπόν, η ταινία «Η απίστευτη υπόθεση του Μπέντζαμιν Μπάτον» συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες. Αυτή προβάλλεται σήμερα, από χθες. Χθες έγινε η πρεμιέρα. Καλά, και εγώ τι έκανα, κοιμόμουνα. Έβλεπες καρχαρίες. Έφαγα και γύρω. Έχουμε όμως πολύ καιρό μπροστά μας, μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Εγώ ξαναπήγα, σας είχα πει ότι το είχα δει σε μια ειδική προβολή, ξαναπήγα χθες. Σε αυτή την ειδική προβολή, εσύ πώς μπήκες μέσα και δεν μπήκαμε εκεί υπόλοιποι? Εντάξει, έχω μια μεγαλύτερη σχέση με τον κινηματογράφο.
Σκεφτό. Αλλά έγινε και επίσημη πρεμιέρα, δεν ξέρω αν σας κάλεσαν. Έγινε πρεμιέρα. Έγινε, έγινε. Ναι. Του ήταν γυάλιτε, δεν ήταν αυτή η πρεμιέρα. Όχι, ήταν και αβάν πρεμιέρα. Όχι, αυτή ήταν. Αμέ. Καλή, εγώ νόμιζα ήταν για την άλλη, για την Kate Winslet. Να παραπονεθείς που δεν σε κάλεσαν. Όχι, δεν πήγα. Λοιπόν, 13 υποψηφιότητες έχει. Θα 13 υποψηφιότητες έχει η απίστευτη υπόθεση του Benjamin Button. Και να σας πω ότι ο Τιτανικός είχε 14 που πήρε 11. Λοιπόν, δεύτερη σε υποψηφιότητες με 10 το Slam Dog Millionaire. Για το οποίο όποιος το έχει δει στο εξωτερικό εννοώ, έχει να πει τα καλύτερα. Στα ελληνικά, ποια ταινία είναι αυτή? Έτσι όπως τα ακούς, Slam Dog Millionaire. Είναι η ινδική ταινία αυτή. Α, είναι αυτή με τους Ινδούς που παίζουν στο παιχνίδι και αμερικανική παραγωγή με Ινδούς πρωταγωνιστές. Στα αγγλικά μιλάνε. Λοιπόν, ο σκοτεινός υπότης συγκέντρωσε 8, όπως και το Milk, η ταινία που πρωταγωνιστεί ο Σον Πεν. Καλά, έχει γίνει χαμός με αυτή την ταινία, παιδιά. Με το Milk. Με το Milk. Το Milk. Βέβαια, είναι... προβάλλεται και ο κόσμος πηγαίνει, μιλάμε με τα πούλμα. Προβάλλεται είναι και εδώ. Αληθινή προβάλλεται, ιστορία. Έχει 15 Ιανουαρίου ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει και γίνεται, παιδιά, χαμός. Πού εγώ θα πάει να τη δω και δεν είχε εισιτήριο. Είναι η ιστορία, αν θέλετε να ξέρετε, του Harvey Milk. Είναι αληθινή ιστορία ενός πολιτικού που τόλμησε του πρώτου να πει ότι είναι ομοφιλόφιλος και υπερασπίστηκε τη ζωή του και τις θέσεις του. Είναι συγκλονιστική ταινία. Είναι καταπληκτική. Και να σας πω ότι... Αλλά πού το ξέρεις εσύ, αφού δεν βρήκες εισιτήριο. Πήγα εισιτήριο μου και μου είπαν ότι ο Σον αφού δεν βρήκες εισιτήριο, παιδί μου. Όλα τα λεφτά. Α, έτσι μου είπανε λοιπόν, Αλέτσο, είναι καταπληκτική. Καταπληκτική είναι, μου είπανε. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, 24 κατηγορίες είναι τα Όσκαρ. Συγγνώμη, αλλά... ο Μίκη Ρούρκ δεν είναι και αυτός υποψήφιος για... τώρα λέμε τις ταινίες. Α, για τις ταινίες. Μάλλον ποιες συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες. Να σας πω ότι οι ταινίες, γιατί οι κατηγορίες όλες είναι 24, αλλά εμείς συνήθως ασχολούμαστε με τις top κατηγορίες, οι οποίες είναι 5-6. Στις υποψήφιες ταινίες, λοιπόν, εκτός από την απίστευτη ιστορία του Benjamin Button, είναι το Frost Nixon, η αναμέτρηση, το Milk με τον Sean Penn, σφραγισμένα χείλη με την Kate Winslet, είναι αυτή για την οποία πήρε το τη σφαίρα δεύτερη γυναική ρόλη. Και αυτή για την οποία έκλαιγε η Τζοζέλα δύο μέρες. Ναι, πολύ κλάμα. Ναι. Και το Slam Dog Millionaire είπαμε. Λοιπόν, στα Oscar για πρώτο ανδρικό ρόλο είναι, εκτός από τον Brad Pitt, ο Sean Penn για το Milk, ο Μίκη Ρούρκ για τον Παλαιστή. Παιδιά, είναι φοβερός εκεί ο Μίκη Ρούρκ, έτσι. Είναι φοβερός. Ναι, ναι. Απίστευτος. Είναι φοβερός. Πρέπει να πω αναβολικά και μετά από τόσες πλαστικές βάλει τα αναβολικά. Πραγματικά, κουτί του ήρθε ο ρόλος. Κουτί του ήρθε ο ρόλος, αλλά σίγουρα θα έχει κάνει κακό στην υγεία του. Και είναι και Παλαιστής ο ίδιος. Είναι, αυτό. Του γλυκού νερού λίγο του Σοχόλικου, ότι είναι μερούλα Παλαιστής. Λίγο του γλυκού νερού είναι, δεν είναι. Και πολύ εντάξει, αγαπημένο. Δεν είναι του γλυκού νερού, να σου πω. Στο διάστημα που τον είχαμε χάσει και δεν ήταν στους πρωτοκλασσάτους του Χόλιγουντ, αυτός για να τα βγάλει πέρα επειδή είχε πουλήσει. Και δεν ήταν σε κλινική αποτοξίνωση τότε. Είχε πολύ... Όχι, δεν κατάφερε να είναι σε κλινική αποτοξίνωση πολύ καιρό. Ήταν τρομερά εξαρτημένος. Και δεν, για να τα βγάλει πέρα, οικονομικά πούλησε τα σπίτια του, τις συλλογές με τα αυτοκίνητα που είχε, δεν είχε κανένα έσοδο. Έδινε αγώνες για να ζει από τα στοιχήματα. Εγώ, μέρη μου, άκουσα σε μια συνέντευξη, έλεγε όταν πήρα αυτό το ρόλο, κατά κάποιο τρόπο ντρεπόμουν γιατί φοβόμουν να μην με κρίνουνε, μην γελιοποιηθώ με αυτό το ρόλο, επειδή είναι και γυμνός κάποια στιγμή. Και όντως, εντάξει, είναι λίγο λυπητερός έτσι να τον βλέπεις μετά από όλες αυτές τις πλαστικές. Ναι, τις οποίες ξεκίνησε από ανασφάλεια, έτσι. Η πρώτη του γυναίκα είπε ότι έβαλε τα εμφυτεύματα για να πάρει το ρόλο σε μια ταινία που τελικά δεν τον πήρε. Λοιπόν, πάμε. Στα Όσκαρ για τον πρώτο γυναικείο ρόλο είναι η Kate Winslet. Καταπληκτική. Την οποία εδώ της δίνουμε για τον πρώτο γυναικείο ρόλο, ενώ στις χρυσές σφαίρες είχε πάρει για το δεύτερο, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Η Αντζελίνα Ζολί για το Changeling, την ανταλλαγή. Η Μέριλ Στρίπ για το Αμφιβολία. Η Άν Χέιθαουέι για το Η Ρέιτσελ Παντρεύεται. Και υποψήφιος για τον δεύτερο για το Όσκαρ δεύτερο αντρικού ρόλου, ο Χίθ Λέτζερ πάλι, στο σκοτεινό υπότι, που δεν είναι εκεί για να το δει. Και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, μια έκπληξη. Ένας επίσης ηθοποιός με τρομερό ταλέντο και βεβαρημένο μητρό σε ό,τι αφορά ναρκωτικά και εξαρτήσεις.
Υποψήφιες για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου η Πενέλοπε Κρούς και για το Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα και η Μαρίσα Τόμεϊ για τον Παλαιστή. Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια είχαν χάσει λίγο τη λάμψη του. Δεν πήγαιναν οι πρωτοκλάσσες. Τώρα θα σου πω, άμα φύγει ο Μπρατ Πιτ με την Ατζελίνα Τζολί, εμένα Όσκαρ στα χέρια ο καθένας. Είναι και οι δύο, είναι ζευγάρι και είναι και οι δύο υποψήφιοι για Όσκαρ. Και μάλιστα είχε πει η Ατζελίνα σε μία πρόσφατη δήλωσή της, νομίζω στην Γερμανία όταν ήταν, που τη ρώτησαν πώς νιώθετε και είπε: εμένα με νοιάζει ο άνθρωπός μου να πάρει το Όσκαρ. Και θα είναι μια δικαίωση για τον Μπρατ Πιτ. Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλημέρα. Όλο το παρασκήνιο πριν τον πρώτο ημιτελικό του X-Factor. Τα φαβορί, οι κόντρες, αλλά και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Να πάμε να δούμε τι έγινε στην πολύ λαμπερή πρεμιέρα της ιατρικής παράστασης όταν ο Σκαρύμπας κήρυξε τον κόλλημα στη Χαλκίδα. Βεβαίως. Θέλετε? Βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Θα τους κάνουν να ξυπνήσουν και να καταλάβουν τι σημαίνει Σκαρύμπας. Το επαναστατικό και ανατρεπτικό πνεύμα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Γιάννη Σκαρύμπα διαχέεται στη σκηνή του θέατρου Μέλη μέσα από την εκρηκτική κωμωδία του Γιάννη Σολυδάτου όταν ο Σκαρύμπας κήρυξε τον πόλεμο κατά της Χαλκίδας. Στην επίσημη πρεμιέρα παραβρέθηκαν άνθρωποι του θεάτρου, η επιχειρηματίας κυρία Αναστασία Βαρδίνο Γιάννη και άλλοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι η ζωή του Σκαρύμπα που ο Σκαρύμπα σαν πρόσωπο ήταν από τους πιο αναρχικούς, με έναν εκρηκτικό λόγο, πύρινο λόγο. Το θέατρο Μέλη του Γιώργου Χριστοδούλου συνεργάστηκε με το Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη σε μια παράσταση ποιότητας όπου ηθοποιοί και σκηνοθέτης έχουν κάνει κατάθεση ψυχής. Για να σκαρύνει το στρατό σε πλήρη ετοιμότητα, άπασα επικά και του έργου επιτοδός πολέμου. Ο Σκαρύμπας, ένας άνθρωπος εκτός κοινωνικών κανόνων, έπρεπε να έχει μια μεταχείριση και από το συγγραφέα και από το σκηνοθέτη παρόμοια. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος όπου ουσιαστικά αναρχικός στον τρόπο της συμπεριφοράς του. Τι ξεστόνησες, αν τον κράτησες, σύλληξέ την! Βλέπει κάποιο όνειρο, είναι λίγο πριν πεθάνει, ας το πούμε έτσι. Ζει ένα λίθαργο και ξαφνικά επαναφέρει τη ζωή του, μάλλον όχι τη ζωή του, τους ήρωες, τη ζωή του μέσα από τους ήρωες των βιβλίων του. Μία γειτόνισσα του Σκαρύμπα, η οποία είναι και η μόνη που τον συμπονάει, τον νοιάζεται. Θα την άξω στον αέρα την καλύβα μου. Με τι? Με παρούτε κατάρτι, κοτόμους έχω στο υπόγειο. Ήτανε πρόκληση, καταρχάς, για την πνευματική μου εξέλιξη. Είχα διαβάσει παλιότερα Γιάννη Σκαρύμπα, αλλά δεν είχα εμπαθαίνει τόσο πολύ στα έργα του. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Έκτακτη εμφάνιση στην παράσταση κάνει και ο ηθοποιός Τέλειος Μάινας μέσα από Video Wall. Τι λέω, ρε κουκουκιασμένε. Η γυναίκα σε κλιπαρεί. Πιστάντο μιλμένη. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση με δύναμη και με ρυθμό που είναι αξιοζήλευτος. Η παράσταση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει τη μαγεία και τη γοητεία που ξέρει να δημιουργεί ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Είναι βέβαια μια παράσταση τόσο επιμελημένη όσο πάντα οι παραστάσεις του Θέατρου Μέλη. Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Μέλη. Μπορείς να ανοίξεις τα μηνύματα. Ανοίγω τώρα, αλλά έχω θέμα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει ζήτημα. Ανάτα, άνοιξα. Υπάρχει ζήτημα εδώ. Μπορείς να μου διαβάσεις ποιο νούμερο. Με το μαλλί σου υπάρχει ένα θέμα. Ναι, αυτό. Για ανοίξω. Να το δω. Θα σας διαβάσω κάτι τώρα. Του το παιδί στεναχώριζε. Ναι, ρε παιδιά, μην τη στεναχωρείτε όμως. Γιατί μετά που δεν νοιάζει και με διορτάρω και είμαι ευτυχισμένη. Κοίταξε εδώ. Να, η κυρία νούμερο 3 ή ο κύριος. Γράφει με. Διάβασε το όπως το λέει. Θα το πω όπως το λέει. Διάβασε όσο δίνω τον λόγο μου θα το πω όπως το λέει. Απέσιο μαλλί κυρία Μελέτη. Μα γιατί ρε Βίλη. Επειδή τράβηξε λίγο προς τα εκεί. Επειδή δεν έριξε την αφέλεια μπροστά. Είπα να φέρνει λίγο το κούτελο, καθαρό το έχω. Και τι μου είναι. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Έλα μωρέ, κολοκυθόπιτα και... Να σε θέλει να... Σπαγούρο σαλάτα, ξέρω. Μπορεί να θέλει να είναι τα μαλλιά σου κότ. Ναι μωρέ. Πες μου τι σ' αρέσει και θα το κάνω εγώ, αλλά μιας και μιλάμε για τρίχες. Μισό λεπτό. Χτενίσματα. Γιατί για χτενίσματα, γιατί εμένα αυτό το μήνυμα με προσβάλλει. Πες Φλωρίντα. Μιας και μιλάμε για χτενίσματα, λοιπόν, συγκεντρώσαμε τα top χτενίσματα της χρονιάς της ελληνικής showbiz. Πάμε να τα δούμε. Είμαι να μέσα. Τα σχολιάσουμε μαζί. Είμαι μέσα. Ναι, εννοείται. Ορίστε, φίλοι. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη Μενεγάκη, η οποία μας έχει συνηθίσει στις υπερπαραγωγές.
οι οποίες όμως τις ταιριάζουν στο στυλ της, αυτό το pin-up. Ξανθιά, μια ζωή ξανθιά. Είναι δηλαδή δικό της όλο αυτό το μαλλί? Θα φοράει τουφάκια εκτέλεση. Σίγουρα θα φοράει, μπορεί να φοράει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο. Ωραία! Αλλά αυτή η φωτογραφία θέλω να σου πω καταρχά ότι είναι μια θεά. Είσαι πολύ όμορφη. Κοντό μαλλί ξανθό. Κάτσε, το κάνω και τώρα. Άνοιξε λίγο σπανάκι. Για κάτω τώρα, κάτω πάλι σε παρακαλώ να σου πω. Ανοίξτε ρε παιδιά. Ποτέ ξανά χωρί αφέλειε. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, αυτό το κούρεμα να ξέρει ότι σου πάει πιο πολύ απ' όλα. Ναι, αυτό. Θέλω να σου το πω. Δεν με βοηθάει το κλίμα εδώ να πάρω αυτό το σοβαρό υποσχεδίδι. Είσαι πολύ όμορφη πάντως εδώ και η φράτζα σου ταιριάζει. Μετά τι άλλη έχουμε, για να δούμε. Έχουμε την, καλά, η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει κάνει και διαφήμιση για τα μαλλιά της. Πραγματικά έχει πολύ ωραία μαλλιά και δεν νομίζω ότι φοράει ούτε τρέσες ούτε τίποτα. Ξανθιά, με το όνομα ρομαντικό κούρεμα. Σαν το δικό σου. Η Τάμτα, η οποία έχει γίνει γνωστή για τα μαλλιά της, με αυτά τα τρελά κουρέματα που έκανε, τα έχει κατσάρα, τώρα είναι πολύ ίσια και είναι και δίχρωμα, έχουν μια δίχρωμα. Δεν είναι δικά της τα δίχρωμα. Δεν είναι δικά της, είναι και πολύ μακριά, αλλά εντάξει, περιορέξιος, κολοκυδό. Της άρεσε της Φλωρίδας αυτή η έκφραση, την έβαλε, την έβαλε, την έχει. Λιβδούκησα νομικού, που επίσης έχει πολύ έτσι ωραίο χρώμα, είναι πολύ νεανικό και είναι ό,τι πρέπει για μια έξοδο. Τώρα στο χρώμα θα διαφωνήσω, έτσι, είναι δίχρωμο. Είναι δίχρωμο, είναι μαύρη ρίζα, κατάμαυρη. Είναι τελευταία μόδα λένε κιόλας, ότι τα μαλλιά που λένε, η ρίζα πρέπει να είναι πιο σκούρα από τη. Η Μαντόνα και η Τζένιφερ Λοπές αφήνουν τη ρίζα να φτάσει μέχρι το αυτή. Συγγνώμη, με έχετε πετύχει στο δελτίο του Αντένα που ήταν ξανθά και από εδώ βγαίνανε μαύρα. Όχι, μια μέρα το κράτησα. Έχω μια πορεία στο τέλος, Φλωριντάκη, που θα μου τη λύσω. Τέλος, κρατάω που συνέχισε. Ναι, λοιπόν. Έχουμε την Θάλια Ματίκα, η οποία έχει ένα αυστηρό κούρεμα. Εντάξει, είναι δεμένα με μια χωρίστρα, με λαχνή και πάει πολύ και ωραία και με το ζιβάγκο το μαύρο. Ξέρεις, όταν φοράμε ζιβάγκο έτσι τα σηκώνουμε τα μαλλιά μας. Άλλο. Αυτό ήτανε. Άλλο, κόλλησε το μηχάνημα. Πάντως, της Θάλια Ματίκα της έχει μείνει το αυστηρό ύφος από τους ρόλους που έχει παίξει. Την Μπέτι Μαγκύρα με τη φράτζα της, την ωραία και την σπάει και πάρα πολύ. Φράτζα με στο μάτι λέγεται αυτό. Εντάξει, ήταν εδώ η περίπτωση είναι. Αλλά τη σπάει έτσι με λαχνή. Δεν μπορώ να τη φανταστώ ξανθιά την Μπέτι. Πάντως, εγώ θα έβαζα στα χτενίσματα της χρονιάς την αδερφή της, η οποία έκανε εκείνα τους τεράστιους κότσους, τα φοβερά δηλαδή. Έχουμε εδώ την Νάντια Μπουλέ, που τελευταία σηκώνει μονίμως τα μαλλιά της, ξέρεις, με μια μεγάλη αλογουρά. Και φαίνεται, όχι, αναδεικνύει το πρόσωπό της και τα ωραία χαρακτηριστικά της. Η Νάντια Μπουλέ. Εσύ τι πιστεύεις, πώς τις πάνε περισσότερο. Τις Νάντιες της Μπουλέ. Ναι. Όχι, παιδί μου, ωραία πέρα. Ποια είναι. Ασχοληθούμε με σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει. Τα δικά σου, εγώ θέλω. Εγώ συμφωνώ με τον τηλεθεατή, την τηλεθεάτρια. Η φράτζα σου πάει πάρα πώς πολύ. Εγώ με φράτζα, ναι. Εγώ να σας πω κάτι, όταν φοράει ζιβάγκο η Ελεονόρα, την προτιμώ με τα μαλλιά. Εγώ γιατί δεν σε έχω δει με ζιβάγκο. Δεν με έχει δει κανείς με κοντό αγορίστικο μαλλί, γι' αυτό δεν. Καλά, δεν συμφωνώ και δεν θέλω να σε δω. Αλλά κατά τη γνώμη μου, Ελεονόρα, μπορώ να σου πω ότι το καλύτερο, δηλαδή κούρεμα που σου πάει πιο πολύ από όλα, είναι το καρέ που είχε πέρυσι. Στο πρωινό καφέ. Όχι, είναι αυστηρού. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που είχε στην φωτογράφηση ήταν και ανάλαφρο και ωραίο. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά αυτό που είχα στη φωτογράφηση ήταν τουλάχιστον μέχρι τη μέση. Ξέρεις, απλά μου τα έχουν πιάσει έτσι και φαίνεται κοντό. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί, λοιπόν, ακούστε. Να σου πω όμως κάτι, δεν έπαιξε χθες. Καλέ, τι ήταν αυτό το χαστούκι. επειδή είπα την κακιά λέξη πρωινός καφές. Λοιπόν, εχθές ήμασταν με το Θέμη στο γραφείο και μιλάγαμε. Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Παιδιά, αυτή η κότα που τρώει τη σφαλιάρα είναι καταπληκτική. Αυτός είναι ο πρωινός καφές. Δεν το πίνουμε. Θα σας πω το πόνο, με απευθύνουμε προς όλο το στάρ. Διεύθυνση ειδήσεων, ειδήσεις, γενικά τα πάντα. Χθες ήμασταν με το Θέμη λοιπόν στο γραφείο και μιλάγαμε. Και θυμόμουν τις παλιές καλές εποχές που δεν δούλευα στο Star, αλλά ωστόσο με τιμούσαν ιδιαίτερα. Εδώ στο δελτίο. Και του λέω: αρέσει Θέμη, μου έχουν λείψει τα καρτούν, μου έχουν λείψει τα χαστούκια μου, μου έχουν λείψει τα μαϊμουδάκια μου, μου έχουν λείψει τι σφαλιάρες μου, μου έχουν λείψει τα κοτοπουλάκια, λέω: μου έχουν λείψει όλα. Σε παρακαλώ, του λέω κάτι. Κάνε
είναι κάτι, του λέω, παρακαλώ πολύ, για να έχω την κότα μου. Θέλω την κότα μου. Άλλη μία κότα. Να ορίστε. Μπορώ να έχω την κότα. Πολύ καλό. Θυμάσαι όταν σε βάζανε στο πιάνο με το πρόσωπό σου που έπαιρνε... Εγώ με το θυμάμαι η μουσικολόγος Ελεονόρα που έχω το πρώτο κεφαλάκι μου, έχω το χαρίσει και πάλι έτσι. Το μαϊμουδάκι σου τώρα. Θέλω να τα μαζέψω, τα κάνω συλλογή, δεν τα έχω αυτά στο αρχείο μου, δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα μια που μιλάμε και για τρίχες, αυτά τα μαλάκια που έχετε, που όταν πάτε να κοιμηθείτε με τον καλό σας, ξαφνικά εκεί... Του μένουν στο χέρι. Όχι, εξ' όλου αυτό. Ξαφνικά εκεί απλώνεται σαν να είναι σε μπουγάδα πάνω στον καλαπέ τα μαλλιά σας. Πώς λέγονται? Τα extension. Θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε να δούμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Θέλω να σου γιατί να βλέπεις, να βγεις από τον μπάνιο και να βλέπεις τον καναπέ πάνω μαλλιά. Καλή σχέση, ρε, μα δεν πιασμένεις, βρε, Στέφανε, συγγνώμη. Περίμενε, είναι η extension, η ποστή, η καούκα που λέω κι εγώ. Θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε να δούμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Που θέλετε κι άλλο, θα σας πω κι αυτό και πάμε τηλεθεάσεις τέλος. Έχω πρωτογνωρίσει την Πεδογιάννη και έχουμε πάει ένα ταξίδι στην Κρήτη. Ερίστε. Και φοράω extensions εγώ, αλλά τρέσες με τέτοια. Α, αυτά μου βγαίνουν, αυτά είναι. Πάω λοιπόν στο μπάνιο και τι βγάζω. Βγάζω τα μαλλιά. Άρα Γιάννη, άλλος άνθρωπος. Αφήνω τα μαλλιά πάνω στο... Να το πες τα λέω. Και ο άνθρωπος έμεινε, αυτό είναι το θέμα. Αν δεν έμεινε, κάτσε να το δει. Έτρεχε ο Γιάννης. Βγαίνω εγώ από το μπάνιο, μπαίνει μέσα στο μπάνιο ο Γιάννης. Λίγο βλέπω το Γιάννη και βγαίνει και μου φοράει κασκετό. Τα μαλλιά. Και βάλει τα μαλλιά, τα extension από κάτω. Μπέκα μου, Γιάννη. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν το έχω ξαναδεί πιο άσχημο τη ζωή. Είναι τα κολπάκια που εμείς οι γυναίκες κάνουμε για να είμαστε πιο όμορφες. Όχι, είναι το Kinder έκπληξη που έχετε για μας. Τέλος. Πάμε στην τηλεθέαση. Πάμε στην πρωινή ζώνη να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, να βάλουμε τις κάρτες. Στο Μέγκα στο σύνολο, Γρηγόρης Αρναούτογλου και η παρέα του 18%. Στον Αντένο, Νίκος Μουτσινάς με την Κατερίνα Ζαρίφη 11%. Στον Άλφα η Ελένη Μενεγάκη 21,9%. Στο Άλτερ η Μαριέτα Χουσαλά 7,7%. Στο Στάρο ο Ανδρέας Μικρούτσικος 8,4%. Και πάμε στο 15,44%. Στο Μέγκα ο Αρναούτογλου 15,1%. Στον Αντένα το Δίδυμο 10,8%. Η Μενεγάκη 27,9%, η Μαριέτα Χρουσαλά 6,8% και ο Ανδρέας Μικρούτσικος 6%. Πάντως το βράδυ θα σας πω κάτι γρήγορα που συναντήθηκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν φαίνεται να πλήρει καθόλου που είναι στη δεύτερη θέση και πιστεύω ότι μέχρι τέλος σεζόν θα δώσει τη μάχη του μέχρι τέλη Ιουνίου για να αναδειχθεί ακόμα και πρώτος. Μα ανεβαίνει καθημερινά. Γιατί κακό, είναι να ζητήσει μια χαρά. Όχι, όχι, δεν είπα ότι είναι κακό. Απλά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Συνεχίζει με σκληρή δουλειά. Στην τελευταία είναι το θέμα. Και άμα και στα νεανικά κοινά, στην τελευταία λέω είναι το θέμα αν είσαι, και στα νεανικά κοινά να μην κατρακυλάς. Για πάμε στην επόμενη ζώνη. Πάμε στην επόμενη ζώνη, στα μεσημεριανά, όπου στον Α το κουσκούς το μεσημέρι χθες έκανε ένα 19,7%, στο Σταρ η Χριστίνα Λαμπύρη 11,6% και στο Άλτερ το πολύ μπλα μπλα 13,9%. Στα νεανικά κοινά, στο 15,44%, ο Α είχε 19,7%, το Superstar στο Star 12,4% και το Alter με το μπλα μπλα 13,9%. Κοίτα, ταύτιση το ποσοστό του συνόλου στον Α και στο Alter είναι ακριβώς το ίδιο με το 15,44%, ε. Στο Alter. Και στον Α. Ναι, είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Συμβαίνουν αυτά, οι τηλεθεάσεις έχουν έτσι πάντα εκπλήξεις και ανεξήγητα μερικές φορές πράγματα. Μια εκπομπή, σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της εκπομπής, 18, 10, 9, ξέρω εγώ, 17. Αλλά τι να κάνουμε, ανάλογα με τη θεματολογία. Να πάμε να δούμε επόμενη ζώνη. Μάλιστα. Στην απογευματινή τώρα ζώνη, ο Αντένα με το αξίζει να το δει στο σύνολο, το έπιασε 16,8%. Στο Στάρ η Αναδρούζα 9,3%. Στο Άλτερ η Ράνια Θρασκιά κοιτάω μπροστά 11,1%. Περίεργα νούμερα για αυτή τη ζώνη. Έχουμε συνηθίσει να είναι όλα λίγο πιο πάνω. Όλα λίγο πιο πάνω, ναι. Στο 15,44 το δυναμικό κοινό, η
Στέφαν. Α, να το διορθώσουμε, να το πούμε. Μπορούμε να πάμε μια κάρτα μόλις τελειώσουμε αυτή, μια κάρτα πίσω να το διορθώσουμε. Να το πούμε στον αέρα. Ωραία, να τελειώσουμε με αυτή την κάρτα. Λοιπόν, το 1544 η Στεφανίδου 19%, στο Σταρ 11,3% η Άννα Δρούζα και στο Άλτα Ιδάνια Θρασιά 5,5% μόνο, χαμηλό. Επειδή έχουμε κάνει λοιπόν ένα λάθος, πολύ μικρό και είναι λογικό, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Να πάμε λιγάκι στην προηγούμενη την κάρτα. Στην... Α, τη διορθώνουμε για να τη δείξουμε διορθωμένη. Μια χαρά. Υπήρξε ένα μικρό λάθος στον μέσο όρο της εκπομπής Κουσκούς στον Α, που τελικά δεν είναι 19,7, είναι 13,6 για το σύνολο και για το 1544 12,1. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η τελική κάρτα των μεσημεριανών εκπομπών. Αυτή την είδαμε. Αυτή την είδαμε. Και να πάμε τώρα σε επόμενη... σε επόμενη κάρτα, να δούμε τι έγινε το βράδυ. Οπότε, ναι, να σας πω το εξής συγκλονιστικό χθες το βράδυ, ότι το καζίνο Ρουαγιάλ έσκησε. Είχαμε James Bond εδώ στο Star, ναι, έτσι. Το έβλεπε. Την πρώτη, σε πρώτη μετάδοση, τηλεοπτική μετάδοση, έφτασε η ταινία αυτή μέχρι και 34,1 στην τηλεθέαση. Πήγε πάρα πολύ καλά, 15,7 στο σύνολο και στο νεανικό κοινό 21,1. Και είχε απέναντι ένα πάμε πακέτο. Πώς γνωστόν το πάμε πακέτο και η Βίκη Χατζηβασιλείου. Ναι, μην μπερδευόμαστε τώρα με τους εσωτερικές παραγωγές, όσο λαμπερές και να είναι, όσο και να έχει κολλημένους τηλεθεατές. Όταν μια υπερπαραγωγή όπως είναι τώρα το Καζίνο Ρουαγιάλ, δισεκατομμυρίων, με ένα cast διεθνές δηλαδή, μην μπερδευόμαστε. Αυτό πέρα, λέμε. Ναι. Αυτό και το νεανικό κοινό θα δει Καζίνο Ρουαγιάλ. Δεν θα δει πάμε πακέτο. Παιδί μου, ναι, γέρι και παιδιά όλοι. Γιατί ψυχοπλακώνεσαι και εγώ το λέω, παιδιά, δεν μια φορά το είδα. Αυτός αρέσει να κλαίσεις ένα. Ναι, μ' αρέσει να κλαίω να βλέπω αισθηματικές ταινίες, όχι να βλέπω το πάμε πακέτο. Και εδώ είναι τα ποσοστά, στο σύνολο 15,7 και στο 1544 21,1 και σας είπα ότι έχει φτάσει μέχρι και 34-35 κοντά 100%. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος χθες ήταν καθυλωμένος στις οθόνες και έβλεπε τον James Bond, τον Daniel Craig. Που είναι δυνατός παίκτης. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά μόλις επιστρέψουμε στις διαφημίσεις θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Το πόσο γέλιο έχω ρίξει, δεν φαντάζεστε. Είσαστε καταπληκτικοί σήμερα, δεν έχω να σας πω λόγια. Πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα με κοινό ονοματεπώνυμο στο 19.000. Όσα προλάβουμε, θα τα διαβάσουμε μέσα μετά τις διαφημίσεις. Πάμε και επιστρέφουμε. Σε λίγο στην πρωινή μελέτη. Όλο το παρασκήνιο πριν τον πρώτο ημιτελικό του X Factor. Τα φαβορί, οι κόντρες, αλλά και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Σε λίγο, στην πρωινή μελέτη. Όλο το παρασκήνιο πριν τον πρώτο ημιτελικό του X Factor. Τα φαβορί, οι κόντρες, αλλά και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Όπως σας είπαμε, φεύγοντας για διαφημίσεις, θα σας στείλουμε τις καλημέρες μας. Το Λιτόχωρο λοιπόν μας ενημερώνει ένας φίλος εδώ πέρα ότι γιορτάζει ο πολύχος του Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου και χρόνια πολλά λοιπόν στο Λιτόχωρο. Στην Άνδρο λέει φυσάει πάρα πολύ. Φιλιά λοιπόν και στη Λάρισα και στα Πετράλωνα, ο Θάνος ξύπνησε πρωί-πρωί. Και στα Γιάννενα, που ρωτάτε αν θα είναι αλήθεια αυτό που θα πάω. Από τα Γιάννενα είσαι. Και γιατί δεν με συνοδεύει σήμερα που θα πάω. Γιατί δεν μου είπε, και εγώ μόνο μου είπα που θα πάω. Οι άλλοι πώ το ξέρουν δηλαδή. Το έχω πει, απλά δεν άκουγε. Δεν παρακολουθεί την εκπομπή, δεν βλέπει από εδώ. Θέλω να μου το ζητά, ρε παιδί μου, θέλω να το λέω. Σε παρακαλώ. Συνόδευσε με στα Γιάννενα σήμερα. Εντάξει, θα πάμε λοιπόν. Ωραία λοιπόν, θα έρθουμε το τζεμπέρι. Επίσης, στη Δομοκόπολα φιλιά και στην Άφπακτο. Εκεί στο Δομοκό. Ναι, βέβαια. Στο Δομοκό. Ο Δομοκό. Α, ναι. Αυτό το σύμπτωμα να το κοιτάξει. Είναι καλό. Εντάξει, δεν έχει πάει στο Δομοκό, δεν είναι κακό. Και στην Άφπακτο επίσης. Εκεί όπου η Γεωργία μου κάνει παράπονο. Γιατί βρε, Λεωνέρα, διαβάζει τα μηνύματά μου. Βρε, Γεωργία, αν είναι τόσα πολλά και ό,τι προλάβουμε μέσα στο διάλειμμα, μπορεί να μου έχει ξεφύγει. Να είσαι από αυτά που δεν προλάβαμε, κατάλαβε. Μην με παραπονιέσαι, δεν μπορώ, πληγώνομαι. Άκουσε τώρα να δεις εδώ. Η Σπυριδούλα από την άλλη. Ναι. Εκτιμάει βαθύτατα το γεγονός ότι βγαίνει λέει ανοιχτά και λες ότι τρως γύρω. Λέει τι νορμάλ κοπέλα που είναι. Άκου τώρα. Και φιλενάδα μου, που να ξέρεις και τι άλλα πράγματα δεν μοιράζομαι μαζί σας. Τι να σας πω. Τα οποία θα μπορούσα να μοιραστώ κάλλιστα. Αλλά ο γύρος είναι το πλέον ανώδυνο. Και ο Φουκαράς ο Γιάννης λέει, πού θα στείλω αυτή τη φωτογραφία. Εσύ Γιάννη. Το Φουκαράς ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Είμαι ο Φουκαράς ο Γιάννης. Καλέ, είναι πολύ δικός αυτός ο Γιάννης. Μα Γιάννη, και εσύ από το κινητό που να σου πω να το στείλεις τώρα. Πρέπει να σου δώσουμε ένα... Αυτό να υποθέσω σημαίνει σταμάτα και προχώρα στα θέματα. Υποθέτω πως ναι. Ναι.
τι έγινε, καλέ. Τι σημεία σειρμάτων είναι αυτή, παιδιά. Μυστικά. Να τα πω τώρα. Ο δαίμον της κάρτας ξαναχτύπησε. Τι έπαθε. Είχαμε κι άλλο πρόβλημα, κι άλλο λάθος. Τι έγινε. Στα παιδιά, μήπως δεν φταίει η κάρτα, και φταίει αυτός που κάνει τους υπολογισμούς το πρωί. Αυτό είναι το τελικό, λοιπόν. Έτσι, τέλος. 13,6 η μεσημεριανή ζώνη και 18,7 για το κουσκού σε σύνολο και 15,44. Superstar 11,6, 12,4 και πολύ μπλα μπλα 13,9, 13,9. Ωραία. Αυτό δεν αλλάζει. Τελείωσε. Κατοχυρώνεται. Με το 1, με το 2, με το 3. Η κάρτα αυτή κατοχυρώνεται για τη μεσημεριανή ζώνη. Τέλος. Δεν αλλάζει. Να συνεχίσουμε. Θέλετε να πάμε παρακάτω. Παρακάτω πάμε. Θα πάει ή δεν θα πάει η Ράνια Θρασκιά στον Αντένα. Ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι της κάνανε μια πρόταση στο τηλεοπτικό σταθμό των Αντένα, όπου έχει ήδη συνεργαστεί το 1998. Ήταν παρουσίαζε το δελτίο ειδήσεων και κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές. Θα φύγει δηλαδή τώρα στα μέσα τη σεζόν να πάει στο Αντένα. Έτσι λένε, κάτι αναβρέχει. Αυτά ξέρεις, ακούγονται, μπορεί να ισχύουν, μπορεί και όχι. Έχει γραφτεί, έχει συζητηθεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τη Ράνια Θρασκιά στο Alter. Και μάλιστα κάποιος είπε ότι μίλησε μαζί της ή μίλησε με άνθρωπο από το στενό περιβάλλον της και του εμπιστεύτηκε, λέει η Ράνια Θρασκιά, ότι δεν την θέλει κάποιος στο Alter. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λύγει το συμβόλαιό της. Ναι, αλλά αυτός ο κάποιος, συγγνώμη, και κάποιος να μην σε θέλει σε ένα κανάλι, δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη άμα είναι ένας. Αυτό λέω. Εκτός αν είναι ο ένας, δηλαδή ο ένας είναι πολύ... Καλά, Λεωνόρα, ξέρεις πολύ καλά ότι παίζουν πάρα πολλά, δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα, μπορεί και να μην είναι ικανοποιημένη η ίδια, ξέρεις. Δεν είναι τα ίδια νούμερα που έκανε πέρσι και πρόπερσι. Λύγει φέτος το συμβόλαιό της και της έχει γίνει πρόταση από τον Αντένα. Ακούγεται έντονη αυτή η φημολογία. Και θέλει να γυρίσει η Ράνια η Θρασκιά στον Αντένα. Εμείς με αφορμή πάντως αυτό το δημοσίευμα της αφιερώσαμε αυτό το βίντεο που μιλάει για τον έρωτα, για τη ζωή της, για τη δουλειά της. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Από τώρα και μέχρι τις 4 μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αμέσως τώρα, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να διασκεδάσουν με κινούμενα σχέδια. Υπάρχει έντονη φημολογία τις τελευταίες μέρες ότι η Ράνια Θρασκιά θα επιστρέψει στα παλιά της λιμέρια στον Αντένα μετά Βαΐων και Κλάδων. Εκεί το 1998 παρουσίαζε δελτία ειδήσεων. Είναι ίσως λίγες από τις παρουσιάσεις που, αν και δεν προωθούν την εικόνα τους με Νάζια και Τούλη, έχει καταφέρει να γίνει πολύ αγαπητή στους τηλεθεατές αλλά και στους συναδέλφους της με την ευθύτητα και την ευγένειά της. Γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Όταν μεγάλωσε, αποφάσισε να ασχοληθεί με τις δύο μεγάλες της αγάπες, τα παιδιά, εξού και σπουδές της στα παιδαγωγικά και στη δημοσιογραφία. Κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της μικρής οθόνης το 1994 στο τηλεοπτικό σταθμό Ωμέγα, όπου εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ωμέγα. Περνάμε στο 300ο εκλογικό τμήμα Αγίας Αναστασίας Μαυρών, όπου έχουμε γραμμένη 399, ψηφίζοντας 305, έγκυρα ψηφοδέλτια 278. Είναι η πρώτη φορά που η Ράνια Θρασκιά αφήνει την ιδιαίτερη πατρίδα της στη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει στο νησί της Ρόδου. Αυτή η εμπειρία της ανοίγει τις πόρτες για μια καριέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου γνωρίζει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποίο παρουσιάζει την εκπομπή «Εδώ Θεσσαλονίκη». Προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν είχε την άνεση καν να με σπουδάσει. Ποιο θέμα δεν θα ήθελες να μου απαντήσεις? Δεν θα ήθελες. Θέλεις υποθήκες. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ρόδος που να ήθελα να μην απαντήσω. Όταν μια γυναίκα εγκυμονίσεις, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύει και έτσι. Φοβάσαι μου σε εκείνη την περίοδο χαθεί. Για ένα χρόνο τουλάχιστον θα χαθώ. Μια συνεργασία που θα την ακολουθήσει για πολλά χρόνια αργότερα. Λίγο καιρό μετά, η Ράνια Θρασκιά κατέβηκε στην Αθήνα και στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Στους διαδρόμους του καναλιού γνωρίζει το 2001 τον Κωνσταντίνο Ζούλια. Το 2003 παντρεύονται και η σχέση τους παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η μόνη φορά που μαθαίνουμε κάτι για αυτούς είναι όταν δύο χρόνια μετά παίρνουν διαζύγιο. Το 2004 της γίνεται πρόταση από το Μέγα για να παρουσιάσει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μια ψυχαγωγική εκπομπή «Όμορφος κόσμος το πρωί». Κυρίες και κύριοι, Ράνια Θρασκιά! Ναι! Ράνια Θρασκιά! Πάμε! Ο παλιός της φίλος Γρηγόρη μπαίνει στη ζωή της αλλά και στη δικιά μας για τα καλά.
Όλα τα μέσα ασχολούνται με τη σχέση τους, αλλά εκείνοι αποφεύγουν το παραμικρό σχόλιο. Παίρνω ένα τηλέφωνο στη Λέντα και είπαν παρακαλώ να σπάσει το κουμπί. Καλά, εύκολο είναι. Σαν εκπομπή. Εδώ και με έτσι είπαν από πάνω. Παπά. Το Γιαννουλάκι μου το πελέει, πότε θα σπάσει το κουμπί. Η επαγγελματική αυτή επανασύνδεση με τον Γρηγόρη είναι σχεδόν καρμική, αφού αυτός κάποια στιγμή εξομολογείται στον αέρα ότι όταν δούλευε μαζί στη Θεσσαλονίκη ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της και εκείνη εκπληκτή και συγκινημένη αναφωνεί. Και γιατί δεν μου το είχες πει? Τα 3 χρόνια στον όμορφο κόσμο το πρωί αποκτά 2 πολύ καλές φίλες. Τη Σύση Χριστίδου και την Άση Μπίλιου, με τις οποίες εξακολουθεί να είναι αχώριστη. Το 2006 το Alter της προτείνει να παρουσιάσει την εκπομπή «Κοιτάω μπροστά». Αλλάζει επαγγελματική στέγη, παίρνει δική της εκπομπή, αλλά χωρίζει και από τον Γρηγόρη. Η εκπομπή αυτή είναι το όνειρό της, από τη στιγμή που έχοντας σπουδάσει και η ίδια ψυχολογία, την προκαλεί ακόμα περισσότερο με τους ανθρώπους, αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό. Το 2008 επιτέλους έρχεται ο έρωτας. Γνωρίζει τον Ανδρέα Φωτόπουλο, οδοντίατρο στο επάγγελμα, ένας έρωτας κεραυνοβόλος, ο οποίος εξελίχθηκε σε γάμο. Παντρεύτηκαν κρυφά, με 15 μόνο καλεσμένους, σε κλειστό κύκλο. Η πρόθεσή μου δεν ήταν καθόλου να τη σκάσω σε κανένα. Η πρόθεσή μου ήταν να γίνουν τα πράγματα με όσο πιο διακριτικό και ήσυχο τρόπο γινόταν να συμβεί αυτό το γεγονός, το μυστήριο. Το πάρτι γίνεται πιο ανοιχτά, όπως βλέπετε. Πάντως η πρόθεσή μου ποτέ δεν είναι να τη σκάσω σε κανέναν. Τώρα το μεγάλο όνειρο του ζευγαριού είναι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, που σύντομα θα συμβεί. Μπράβο, Φλωρίντα μου. Σε ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια διόρθωση. Ότι ο πρωινάτης δεν λέει όταν είναι ζούλιας, μα ζούλας. όταν ασχολείται τόσο πολύ με τη μόδα, ναι. Μπορεί να σου ξεφύγει. Επίσης, πολλά χαιρετίσματα. Το τελευταίο που άκουσα είναι ότι στο Alter, όταν έκοψαν πίτα, δεν έβγαλαν κομμάτι για την εκπομπή τη Ράνια Στάσκια και για του συνεργάτε τη, ούτε για την ίδια. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Αυτό λέει πάρα πολλά. Ελπίζω σήμερα να μας κόψετε εμάς κομμάτι που θα λείπω, γιατί θα πετάω για τα Γιάννα. Μας ξεχάσετε εμείς οι υπόλοιποι. Τι κομμάτι. Κομμάτι. Άμα κερδίσεις, θα στα και να μου το πείτε. Εννοείται. Η Ράνια η Θρασκιά πάντως είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Εκτός από εξαιρετική σε αυτό που κάνει, θεωρώ ότι είναι από τα πιο όμορφα πρόσωπα που έχει η ελληνική και τηλεόραση. Έχει κλάση, είναι αριστοκρατική. Είναι αριστοκρατική. Κλάς. Παιδεία έχει, ήθος, έχει μόρφωση. Αυτό. Έχει παιδεία, τα βλέπεις, έχει όλα. Πόσο φαίνεται. Ναι. Αυτό το κορίτσι. Πάμε στην Άννα Τηλιβαθινού που θέλει να μας μεταφέρει μια είδηση. Φρέσκια, φρέσκια. Καλή σου μέρα, Άννα μου. Φρέσκια, λοιπόν, για τη Ράνια Θρασκιά. Να σας πω λοιπόν, σήμερα διαβάζουμε εδώ, Ελεονόρα μου, στο yupi.gr ότι η Ράνια Θρασκιά είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη και αναστατωμένη από τις φήμες που τη θέλουν να διακόπτει τη συνεργασία της με το Alter, είτε γιατί η ίδια επιθυμεί μετά το τέλος της σεζόν να κάνει παιδάκι και έτσι να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, είτε γιατί της έχει γίνει πρόταση να επιστρέψει και πάλι στον Αντένα. Να πούμε λοιπόν ότι άτομα από το περιβάλλον της Ράνιας Θρασκιά μιλούν στο yupi.gr και αναφέρουν ότι το συμβόλαιό της, όπως είπε και η Τζορτζέλα πριν, λήγει σε περίπου 5 μήνες. Τον Ιούνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει συζητήσει με τη διεύθυνση του Alter για το αν θα συνεχίσει και του χρόνου η εκπομπή της ή όχι. Πάντως η ίδια εμφανίζεται να χαίρεται την εκπομπή της, περνάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες που και τα νούμερα της τηλεθέασης έχουν ανέβει. Επίσης τα άτομα τώρα από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον που έχουν μιλήσει λοιπόν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναφέρουν ότι η επιθυμία της είναι να γίνει μανούλα. Κάτι το οποίο και η ίδια έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις της. Όμως αυτό λέει δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εκπομπή της ή να εγκαταλείψει λοιπόν και τη δουλειά της. Τώρα, όσο για τα σενάρια που τη θέλουν λοιπόν να επιστρέφει στον Αντένα, μέχρι στιγμής, Ελεονόρα μου, φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται. Και αυτό γιατί? Γιατί το ύφος της εκπομπής της Ράνιας Θρασκιά είναι συναφές με την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου. Αξίζει να το δεις. Καμία σχέση τώρα εδώ. Ναι, όχι, είναι όμως από γευματινή ζώνη. Έχει να κάνει ζώνη. Με κάποιες προσωπικές ιστορίες. Άλλη μια οπότε εκπομπή, λοιπόν, άλλη ίσως εκπομπή. Είναι λίγο δύσκολο για τον Αντένα. Εκπομπή γραφική με έρευνας. Πρόσωπα στην τηλεόραση. Έτσι, καμία ναι, αλλά ίσως είναι και η απογευματινή ζώνη. Μόνο γιατί αυτό είναι, το κοινό. Η Ράνια Θρασκιά τη βλέπουμε το απόγευμα, όπως και η Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί για τον Αντένα. Οπότε λοιπόν, μέχρι στιγμής, για αυτό το λόγο φαίνεται να μην ισχύει αυτό για την πρόταση, ότι της έχει γίνει δηλαδή πρόταση να επιστρέψει στον Αντένα. Υπάρχει περίπτωση να τη θέλουν για άλλη ζώνη, για άλλη εκπομπή όμως?
Αυτό ακόμη δεν έχει ακούσει η Κατιάνα μου. Μέχρι στιγμής λοιπόν μιλάνε για το ύφος της εκπομπής που είδαμε την Ράνια Φρασκιά που τη βλέπουμε λοιπόν φέτος στο Alter. Γι' αυτό λοιπόν συζητάνε για μια εκπομπή με το ίδιο λοιπόν ύφος, με το ίδιο λοιπόν περιεχόμενο. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει έτσι μια δυσκολία από τη στιγμή που υπάρχει η Τατιάνα Στεφανίδου. Και από τη στιγμή που στον Αντένα ψάχνουν τα νεανικά κοινά, Άννα μου, mm-hmm. και πιστεύω ότι με αυτές τις εκπομπές δεν κεντρίζει τα νεανικά κοινά. Τώρα θα δούμε. Εγώ πάντως άνετα θα την έβλεπα και στο πρωινό. Δεν ξέρω αν η ίδια το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Πάντως ήταν σαφέστατη η Ράνια. Αν όχι η Ράνια, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος σίγουρα θα έχουν πάρει ενδεχομένως. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όχι, λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Ενδεχομένως να γνωρίζουν κάτι από την ίδια και να έχουν βγει να το μεταφέρουν. Ότι είναι δυσαρεστημένοι. Και νομίζω ότι η Ράνια, επειδή είναι και πάρα πολύ σωστή επαγγελματίας, δεν νομίζω ότι θα άφηνε το οτιδήποτε να πλανηθεί στον αέρα πρώτη τελειώσει. Είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν θέλει γενικά έτσι να προκαλεί. Προσπαθεί να σκέφτεται, mm-hmm. να κάνει τις κινήσεις της και αμέσως μετά που είναι έτοιμη και η ίδια να βγει και να δηλώσει ό,τι εκείνη επιθυμεί. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σου μέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Γιώργο τον Κασπίρη. Καλημέρα, λοιπόν. Το αγόρι. Τι εμφάνιση ωραία είναι αυτή. Τι. Παρασκευή. Γιώργος Αρκαίος, Γιώργος Αρκαίος. Ο Γιώργος Αρκαίος. Με την μπαντάνα στο χέρι. Τι τέλεια. Θέλω σας παρακαλώ λίγο να κάνω το σήμα της εκπομπής. Για κάντο. Καταλάβατε, αλλά πάει καλύτερα γιατί είναι. Θέλω να σου πω ότι και ο Θέμης επίσης το πρωί όταν έρχεται δεν λέει ποτέ καλημέρα. Ανοίγει το μικρόφωνο και αρχίζει. Αυτό. Καλά μόλις ήρθα. Το κάνουμε και χοροδιακά καμιά φορά. Μπορείς, σε παρακαλώ, να τραγουδήσεις λιγάκι το απαγορευμένο, πώς με το τραγουδάς πάνω. Δεν σ' άκουσα. Δεν μ' άκουσα, θα το επαναλάβω. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να μου τραγουδήσεις και το απαγορευμένο, πώς με το τραγουδάς πάνω. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί έχω θέλω να κολλήσεις και στο τζάμι του γραφείου. Γιατί αυτό θα σας το πω, κυρίες και κύριοι, τώρα. Σήμερα είμαι γεμάτη, έχω όρεξη για αποκαλύψεις. Μισό λεπτό, Θέμη, μισό λεπτό. Μην πατήσεις ακόμα το κουμπί. Το κουμπί που εμφανίζεται μέσα στο ότι το γραφείο το δικό μου χωρίζεται με το γραφείο του Θέμη, στο οποίο είναι και ο Γιώργος, με ένα τζάμι. Και όπως όλα τα τζάμια και το δικό μας είναι διάφανο. Και σε κάποια φάση λοιπόν, πολλές φορές την ημέρα, βλέπω τον Κασπίρη κολλημένο στο τζάμι σαν βεντουζέζι. Και αρχίζει και μου κάνει. Να σου πω κάτι. Και μετά αρχίζει και μου τραγουδάει το απαγορευμένο. Μπορώ να σου κάνω playback αν θες. Κατάλαβες, είναι πιο εύκολο. Γιατί είναι πιο. Κατάλαβες, είναι λίγο η νότα που δεν βγαίνει. Περίμενε όμως τώρα. Και δεν το κάνει. Δεν το κάνει μόνο σε εμάς το γραφείο, κυρίες και κύριοι. Μας εκθέτει και εκτός γραφείου. Το κάνει και αλλού. Γιατί όπου πάει και όπου βρεθεί, ζητιανεύει για μια καριέρα στο τραγούδι. Τι λες τώρα. Τι λέω. Μην λες ότι. Θέμη, σε παρακαλώ. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Ακόμα και λύπη. Για μένα είσαι εδώ. Σε νιώθω σκούλο. Σ' αγγίζω, σε ζω. Σε θέλω, δεν με θέλεις. Σε πεθαίνω, με πεθαίνεις. Μ' όλη μέρα μες στο σπίτι. Εσένα έχω στο μυαλό. Μωρό μου, πάω να τρελαθώ. Βουλιάζω μέσα στο κενό. Κάθε βράδυ σε σκοτώνω σ' άλλο στόμα και φίλη. Και μετά το μετανιώνω και σε θέλω σαν τρελή. Με ζαλίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φορέμα σου. Με στον μπαρό τα χορεύεις, μάτια μου νυχτά με τρελαίνει. Σαν είτε μάλε, τσικούλα τα τσικητά, τσικι τσικι τσικητά. Απαγορευμένο λες, αγκαλιά μου, μέσα στα. Α, το έχει μελετήσει αυτό περισσότερο, έτσι. Το έχει μελετήσει. Θες να φύγεις. Δεν σ' αφήνω. Δεν σ' αφήνω. Δε σε δίνω και εμένα ρωτάς. Δεν είναι η αγάπη. Έλα. Εγκλήμα. Συγγνώμη, να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας. Παναγία μου. Μπράβο! Θα απαντήσω δικηγόρος μου.
αυτά για να προσέχετε δημοσιογράφοι όταν πάτε για θέμα, γιατί οι κάμερες γράφουν. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό. Είναι πρόσεχε τους φίλους σου. Καλέ, Γιωργάκη, τι σου κάνανε. Δεν πειράζει, Φλωρίδα μου, θα απαντήσω κάποια στιγμή. Εγώ είμαι μου, δεν έχει να κάνει. Εγώ εδώ ήρθα ταπεινά και γλυκά και όμορφα να σας πω την καλημέρα μου. Να σας πω, Ελεονόρα. Να σας πω λοιπόν ότι θες να μας τραγουδήσεις λίγο το άσπρο μαύρο. Ναι, με δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πάρει, αγάπη μου, έχω πάρει και παπαρίων. Εσύ έχεις παπαρίων. Το τεχνικό φέτο. Εγώ έχω πάρει και παπαρίων. Μου έχει δώσει ένα ζόπουλο παπαρίων. Χερούλα. Λοιπόν, εγώ ήρθα να σου πω απλά ότι άκουσα το δίσκο της Εύας Μιλή και μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Εύα Μιλή άκουσε και το δικό σου δίσκο. Και δεν σ' άρεσε το Φωστόπες. Εγώ είμαι στο στούντιο ακόμα, δεν τον έχω κυκλοφορήσει. Ευτυχώς. Ας μείνει εκεί κυκλοφορία. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη, σε αγαπώ, πραγματικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και εγώ, βρε, αλλά επειδή σε αγαπώ σου λέω την αλήθεια. Στην ίδια ομάδα ανήκουμε, στην ίδια κατηγορία. Πολιτική και κλίν. Πάντως θέλω να σου πω ότι ακούγοντας τον δίσκο της Εύας Μιλή, ανεξήγητος είναι ο τίτλος. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βρήκα πολλά τραγούδια τα οποία θα μας εντυπωσιάσουν και την συνάντησα. Δυσκολευόμαστε λίγο να κάνουμε συνέντευξη με την Εύα. Τα καταλάβαμε. Τα καταφέραμε όμως. Γιατί? Πάμε να την ακούσουμε. Ναι, γιατί μιλάει για όλους και για όλα και για το προσωπικό της το πρόβλημα και έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε και από ό,τι την είδα και στα πλάνα είναι και εξαιρετικά όμορφη και ανανεωμένη. Εύα Μιλή. Προσπάθεια συνέντευξης με την Εύα Μιλή τον Μάιο του 2006. Καλησπέρα, Γιώργο. Άλλη μια προσπάθεια συνέντευξης με την Εύα Μιλή τον Μάιο του 2007. Θες να κάνεις ένα πρόλογο? Όχι. Ωραία. Δίπλα μου ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι απλό. Ένα κορίτσι. Επίλογο. Ήταν η Εύα Μιλή. Για το λάσο Ζωρένα. Τέλος. Δίπλα μου. Δίπλα μου. Δίπλα μου. Συναντήσαμε την Εύα Μιλή και προσπαθήσαμε να κάνουμε άλλη μια συνέντευξη για την πρωινή μελέτη, ακούγοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Κάθε βράδυ σε σκοτώνω» από τον ολοκαίνουργιο δίσκο της με τίτλο «Ανεξήγητο». Προσπαθήσαμε, αλλά... Αυτή τη φορά είμαστε αποφασισμένοι. Θα κάνουμε συνέντευξη για έναν ανεξήγητο λόγο. Δεν θα μιλήσουμε. Λοιπόν... Προσπίσου λίγο τη σοβαρή. Ένα πάμε. Εύα, μην ξαναμιλήσεις. Λοιπόν. Ούτε να ακούω γέλια πίσω από την πλάτη μου. Εύα, μιλή. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλημέρα. Τι ακούμε αλήθεια? Ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια μπαλάντα του Δημήτρη του Παρασκευόπουλου, μουσική και σε στίχους του Γιώργου Σαρή. Κάθε βράδυ σε σκοτώνω. Ένα από τα ερωτικά κομμάτια του δίσκου, γιατί υπάρχουν και άλλα βέβαια. Πιστεύω ότι αυτό είναι από τα πολύ δυνατά που μ' αγγίζει πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ το εξώφυλλό σου με αυτό που σαν... Μοιάζει. Πού το είδες αυτό? Μαύρο, επειδή είναι ένα πρόσωπο, λες. Ναι, υπονοείς κάτι ότι αντέγραψα... Εγώ διάβασα διάφορα site ότι ακόμη δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει η Άννα Βίση και βγήκαν δίσκοι για να αντιγράψουν το απαγορευμένο. Ναι, κοίταξε, αυτό δεν γίνεται καταρχήν χρονικά να το πάρεις. Είχε γίνει δηλαδή ήδη και η φωτογράφηση και το εξώφυλλο και τα πάντα και μετά... αυτό μπορείς να το κοιτάξεις, το πότε κυκλοφόρησαν. Παρόλο που τη θαυμάζουν την αναδύση, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα έπαιρνε. Δηλαδή θα ήταν ανόητο, θα ήταν γελίο να προσπαθείς να αντιγράψεις κάτι της Άννας Βίσης.
καλό σώμα και κορμί. Όμως μέσα μου ματώνω, σ' αγαπώ πιο πολύ. Σε θεωρείς ωραία γυναίκα? Με θεωρώ εμφανίσιμη γυναίκα, ναι. Και σαν χαρακτήρα πώς... Βλέπω με, εντάξει. Παιδιά, δεν θα τα πω εγώ αυτά τα πράγματα, αυτά θα τα πει κάποιος άλλος. Σαν χαρακτήρα πώς να σε περιέγραφε? Α, καλά. Καταπληκτική. Ξέρω ότι σε εκνεύριζε πάρα πολύ όταν σου μιλούσε άνθρωπος για τα κιλά σου. Α. Όχι, δεν με εκνευρίζει, απλά βαρέθηκα να το ακούω. Δηλαδή, το γιατί είσαι αδύνατη. Ξέρω. Τι θα πει γιατί είμαι αδύνατη. Δεν ξέρω. Επειδή συζητιούνται διάφορα και ακούγονται διάφορα. Να... Δεν σε προλαβώ τι, ότι αν έχω νευρική ανορεξία, ας πούμε. Όχι, δεν είναι πάντα αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι από μικρή ήμουν αδύνατη. Πάντοτε. Από πάντα. Και όλα τα χρόνια θυμάμαι να μου λένε είσαι πολύ αδύνατη. Εντάξει, γιατί να κάνω. Συγγνώμη. Δηλαδή, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Γιατί ήμουν πάντα αδύνατη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Εύα Τιμηλή που ευτυχώς κατάφερε και έκανε τελικά τη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Κασπίρη. Παύλα, τραγουδιστή. Παύλα, Γιώργος. Α, πάλι Κωνσταντίνο. Δεν παρεξηγείτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και μόλις επιστρέψουμε τις διαφημίσεις, εκτός ότι θα διαβάσουμε όσα μηνύματα προλάβουμε να διαβάσουμε στο διάλειμμα, θα έχουμε ονειράμα που ξεκινούν σήμερα, κάνουν πρεμιέρα. Θα έχουμε επίσης τον Κωνσταντίνο από το X Factor που έρχεται εδώ να μας τα πει όλα, να μας πει τι προβλέπει, να μας πει πώς ένιωθε. Έχουμε και το παρασκήνιο από τον σημερινό ημιτελικό. Την άλλη εβδομάδα τελειώνει, έχουμε τον τελικό. Εδώ μου κυκλώνει, μου κυκλώνει, μου κυκλώνει. Κυρία Γκολεμά, διάβασες. Κυρία Γκολεμά, ξέρω που τρώγατε χθες. Ξέρω που τρώγατε. Έχω και εγώ τους ανθρώπους μου και μου λένε τι κάνετε κι εσείς της τηλεκριτικής, θα έλεγα. Η κυρία Γκολεμά λέει ότι θα ήθελα να κάνω ένα δώρο, ένα μικρό τσιπ για τον εγκέφαλο. Και να μου κάνω τσιπ. Αν δεν σας το κάνει ο αντένα. Πάμε μαζί, ξέρω που πουλάτε, έχει καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο, την πρωινή μελέτη. Όλο το παρασκήνιο πριν τον πρώτο ημιτελικό του X Factor. Τα φαβορί, οι κόντρες, αλλά και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά. Σε λίγο, μόνο στην πρωινή μελέτη. Σε λίγο όμως θα σας βασανίσουμε λίγο ακόμα. Γεια σου Κωνσταντίνη. Γεια σου μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά είμαι. Χάρηκα πάρα πολύ. Πολύ. Σε έχω ξαναδεί από κοντά βέβαια, εκείνο το βράδυ του Παναγία μου μαζί με τον Κασπίρη. Στην αρχιτεκτονική. Στην αρχιτεκτονική. Ναι, ήμουν μαζί με τον Λούκα που είχαμε πάει και είχαμε πετύχει εκείνη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλά, πολύ. Πόσο καιρό έχεις τώρα έξω από το X Factor? Έχω... Ήταν από την αρχή του χρόνου, άρα δηλαδή 20 κάτι μέρες. Κάνα μήνα πέρα. Πώς θα παρακολουθείς, σήμερα είναι και πρώτη ημιτελικός, θα πας να τον παρακολουθείς από κοντά. Εννοείται και στο προηγούμενο ήμουν εκεί. Mm-hmm. Απλά πήγα λίγο πιο αργά γιατί είχα και ένα ραντεβού νωρίτερα. Αλλά ναι, σήμερα θα είμαστε άντρα εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ήθελε να σου εκεί ημιτελικό, τελικό κτλ. Καλά θα ήταν, αλλά δεν με ενοχλεί που είμαι και εκτός. Χάνω τα καλύτερα. Γιατί? Χάνουμε τα καλύτερα. Γιατί εμένα μου έχουν κλειστεί το ακουστικό επειδή μιλάω μαζί σου. Εσύ δεν έχεις καν ακουστικό και τσαντίζομαι που τα χάνω. Πείτε μου. Κάνει νοήματα τη Φλωρίντα, δεν μπορώ, παιδιά. Είναι κάτι μεταξύ μας. Συγγνώμη. Προσωπική υπόθεση. Έχεις στεναχωρηθεί, βρε Κωνσταντίνα μου. Όχι να σου πω την αλήθεια τόσο πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να όντως να είχα φτάσει μέχρι τον τελικό, μέχρι τον ημιτελικό οτιδήποτε, αλλά και που έχω φύγει, σε αυτό που έχω φύγει δεν με πειράξε. Δηλαδή θα μπορούσε να μην είχε πειράξει πολύ περισσότερο. Δεν στεναχωρέθηκες καθόλου? Καλά, είναι λογικό να στεναχωρηθείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέσαι και γιατί
χάνεις και τη βασική επαφή με τα παιδιά. Κατά μία έννοια, αγαπήσαμε λίγο και την παραγωγή. Δηλαδή, με τα παιδιά της παραγωγής ήμασταν πάρα πολύ κοντά, όπως και με τα παιδιά. Οπότε, χάνεις και όλο αυτό το καθημερινό που είχες. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη παρέα όλο αυτό εκεί μέσα. Θα κρατήσεις επαφή με τα παιδιά? Σίγουρα, και ήδη έχω κρατήσει παραγωγή. Θα κρατήσεις επαφή? Μα με τον κύριο μου θα δείτε ούτως ή άλλως. Μιλάμε καθημερινά σχεδόν. Ναι. Γιατί και μετά από το παιχνίδι, οτιδήποτε, σκέψω ότι μέχρι τώρα εγώ δεν είχα μάνατζερ π.χ. Οπότε ο κύριος Μουρατίδης ως μάνατζερ του παιχνιδιού θα με ψηλοβοηθήσει στο μετά. Είναι η αδυναμία του πάντως. Σε υποστήριξε πάρα πολύ. Κάτι. Κοίταξε, είναι, το θέμα είναι δεν έχω, δεν είμαι στη θέση να σας αποκαλύψω κάτι, γιατί είναι πολλά πράγματα που παίζουν, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Άκου, που να πω ότι θα κάνω αυτό. Θυμάμαι τον Νίκο τον Μουρατίδη σε ένα από τα live που σου είχε πει: αγόρι με εδώ χαντακώνεσαι. Εσύ αν ήσουν στην Αμερική θα ήσουν το νέο αστέρι των musical. Και ήθελα να σε ρωτήσω, νιώθεις ότι τυχερός στην ατυχία σου ενδεχομένως, δηλαδή ότι έχεις ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο όμως δυστυχώς στη χώρα και με τα γούστα των Ελλήνων πάει χαντακωμένο? Κοίτα, επειδή όντως γράφω και πολύ στα αγγλικά και τραγουδάω πιο πολύ αγγλικά, θα μπορούσα να το θεωρήσω έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή μπορώ να τραγουδήσω και έντεχνα τραγουδάκια και λίγο πιο καινούργια από όλα αυτά, μπορώ να το κάνω και στην Ελλάδα. Απλά η βασική μου πορεία σαν μουσικός πάντα ήταν πιο πολύ προς αγγλικό στίχο. Θα ήθελες να φύγεις στο εξωτερικό, θα το τολμούσες? Ήδη έχω ξεκινήσει να κάνω πράγματα για να δοκιμάζω με εταιρείες Ευρώπης να δω τι μπορώ να κάνω με τα δικά μου κομμάτια πλέον. Να δω αν ενδιαφέρεται κάποιοι από εκεί, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι και έξω. Οπότε είναι όλα λίγο σε μια φάση που ψάχνουμε και είναι γύρω-γύρω. Κωνσταντίνε, έχεις σκεφτεί καθόλου το μουσικό θέατρο, δηλαδή musical, έχεις καθόλου υποκριτικές ικανότητες, θες να τις εξελίξεις? Γιατί είναι ένας χώρος που, αν θες και το φυσικ σου, θα βοηθούσε, θα μπορούσε άνετα να παίξεις ρόλο. Ναι, στο ναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχω κάνει υποκριτική, ήθελα να ξεκινήσω να κάνω κάποια σεμινάρια και αυτά. Και ίσως μετά. Θα μπορούσες να παίξεις ένα γκρίζ, θα μπορούσες να παίξεις ένα μαμά μία, θα μπορούσες να παίξεις διάφορα, έτσι. Ναι. Καλά, δεν το λέω με σιγουριά ότι θα μπορούσα κι εγώ. Θέλεις, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως, γιατί το μουσικό θέατρο γενικά μου αρέσει. Κωνσταντίνε μου, επειδή εσύ έχεις ζήσει το X Factor, έμεινες μέσα αρκετά μεγάλο διάστημα. Και είσαι παιδί του Νίκου Μουρατίδη, υπό την έννοια ότι ήσουν στην ομάδα του, έτσι. Έτσι. Έχεις υπάρξει λοιπόν μάρτυρας και αυτής της περιβόητης κόντρας, αν θέλεις, που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Γιώργο Θεοφάνους και στον Νίκο Μουρατίδη. Είναι τόσο τεταμένη η κατάσταση και πίσω από τις κάμερες? Να σου πω την αλήθεια, πίσω από τις κάμερες νομίζω ότι απλά δεν μιλάνε. Απλά δεν μιλάνε. Ούτε καλημέρα, δεν λένε καλησπέρα, τίποτα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπήκε συνέχεια δίπλα στον Νίκο. Αυτό που είδες, παιδί μου, που έζησες, τόσο καιρό ήσουν εκεί. Απλά δεν τους έχω δει να μιλάνε. Κωνσταντίνε, δηλαδή, θεωρώ δεν απλά είναι... ότι απλά δεν έχουν κάποια σχέση. Πάντως όταν δεν είναι μαζί πίσω από τις κάμερες, αλλά ο καθένας μόνος του, ο ένας μιλάει για τον άλλον. Και ο Νίκος Να σου πω την αλήθεια, σε αυτό που λες, ότι ο Νίκος κάθε φορά που τον έχω πετύχει, είτε να μιλάει σε κάποια εκπομπή, είτε γενικά, όποια τον έχω πετύχει, δεν νομίζω ότι λέει ότι ρωτήσε τον Γιώργο Θεοφάνους. Εγώ δεν θα σα πω. Τον έχει πειράξει ενδεχομένω, γιατί ο Νίκος Μουρατίδης όλα αυτά τα χρόνια στα μουσικά reality έκλεβε την παράσταση. Αυτή τη φορά την παράσταση την κλέβει έξω από τον Σαγκρουβά ο Θεοφάνους. Τον έχει πειράξει, πιστεύει λίγο αυτό, έχει δει λίγο να του βγαίνει έτσι μια κακία, ένα. Καθόλου. Είναι πολύ χαρούμενο που είναι γενικά, που είναι πιο χαλαρό, πιο αντικειμενικό, πιο δίκαιο. Και το δείχνει αυτό, ότι είμαι οκ. Κύριε Κωνσταντίνε, εσύ όταν τελείωνες το σοου, ποιον φοβόσουν περισσότερο από την Επιτροπή? Από τους κριτές. Εννοείς κάθε φορά που τελείωνε ένα performance, μου πάνω σκηνή. Ποιο είχες άγχος για δάσκαλος, συγκεκριμένα για κάποιον? Βασικά δεν έχει να κάνει με αυστηρότητα. Έχει να κάνει με το ότι πάντα ήταν το θέμα ότι ήξερα ότι θα ακούσω κάτι κακό από την κυρία Γελιάκη. Αυτό ήθελα. Ναι, γιατί Για κάποιο λόγο, ναι, νομίζω πως έτσι έγινε τελικά. Ο κύριος Θεοφάνους, ό,τι και κακές κριτικές που μου έχει κάνει. Γιατί σου έχει κάνει άσχημη κακή κριτική. Σίγουρα. Μου έχει κάνει από τις καλύτερες μέχρι τις χειρότερες. Ναι. Όπως σε όλους. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι ειδικά οι κακές κριτικές
με βοήθησαν και με ψιλοπίσμωσαν. Δεν είναι απαραίτητα κακές, είναι αυστηρές. Όταν μιλάει γενικά ο ίδιος ο φόνος είναι αυστηρός. Κάποιοι μπορεί να είναι και κακές. Και για να μην το παίρνεις και προσωπικά, θέλω να πάμε να δούμε τη συνέντευξη τελευταία που έχει δώσει ο Γιώργος ο Θεοφάνος. Που γιατί μερικές φορές κρίνεται συγχαίω με το αυστηρό, με το κακό και το κακό με το αρνητικό και το αρνητικό με το κάπως ή με το ειλικρινές. Ο Γιώργος Στεφάνος μίλησε λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη, την τελευταία του θα πάμε να παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα και μιλάει και για τον Νικό Μουρατίδη αλλά και για τον Σάκη Ρουβά για το περιστατικό που είχε γίνει στο περασμένο live show. Ωραία. Πάμε να δούμε. Έχουν μισό το Γιώργο, άλλο πράγμα λέμε. Και βλέπω τελικά. Και λέμε άλλο πράγμα. Εγώ αυτό λέω όμως και αυτό ξεκίνησα να λέω και εσείς λέτε άλλο. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Λοιπόν, ότι τα παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τον Σάκη Ρουβά όχι απλά να μιλάει αλλά να φωνάζει κιόλας. Λίγες ημέρες μετά την έκρηξη του Σάκη, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε να μιλήσει στο youpi.gr και να αποκαλέσει τον παρουσιαστή λαοπλάνο. Αν κάτι πάει στραβά, δεν νοείται να τα βάζει ο ένας με τον άλλον. Από την άλλη, αυτό είναι και μέρος της δουλειάς των τραγουδιστών. Αυτό είπε και στο Σάκη. Εκείνος όμως, με λίγο λαοπλανισμό, με τη δύναμη που του δίνει ο ρόλος του ως παρουσιαστή, διέκοψε τη συζήτηση. Εμείς όμως το λύσαμε μετά με το Σάκη. Το θεματάκι μπορεί να το είχατε λύσει. Τώρα όμως, με αυτά που ακούει ο Σάκης, αν βάλει πάλι τις φωνές, δεν θα φταίει αυτός. Εσύ όταν βγαίνεις πάνω σκηνή και παίζεις κιθάρα, δεν έχεις το νου σε κιθάρα. Εγώ. Ναι. Εγώ. Ή άλλο που παίζει κάποιο όργανο. Γιώργο μου. Δεν είναι κομμάτι τη δουλειά. Δεν διαγωνίζομαι. Περίμενε. Καταρχά δεν διαγωνίζομαι. Είναι κομμάτι τη δουλειά του. Δεν διαγωνίζομαι ένα. Δεύτερον, όταν ο κόσμο έρθει από κάτω και έχω χαλάσει η κιθάρα μου, μπορώ να τη σπάσω κιόλα. Ωραία. Και να και... τα αγωνιστήσω να τριβηθώ και δεν τρέχει κάστανο. Όσα δεν πρόλαβε να πει ο Θεοφάνους live, τα λέει τώρα. Μόνο που προβλέπουμε να είναι έκριθμη η κατάσταση και στην επόμενη εκπομπή. Μίλα όμω ο παρουσιαστή θα εξαντληθεί. Είναι πολύ δύσκολη η θέση του γιατί είναι καλλιτέχνης και θέλει να λέει τη γνώμη του. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να επηρεάζει το κοινό και την επιτροπή. Είναι καλή ψυχή ο Σάκης και θέλει να συμπαραστέκεται στους τραγουδιστές. Ήξης αφήξης ο Θεοφάνους. Από τη μία ο Σάκης έχει καλή ψυχή και από την άλλη του ζητάει να μην ανακατεύεται στα ξένα χωράφια. Θα πρέπει να δούμε λίγο τους ρόλους μας. Δεν πρέπει να τους ξεπερνάμε. Παρόμοια διαφωνία είχα και με την Κατερίνα. Ο καθένας μας είναι εκεί με συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένο background. Γιώργο, δεν καλείται σήμερα η Ιωάννα να μας παίξει κιθάρα. Σάκη μου, ούτε εσύ καλείς να κρίνεις, είσαι παρουσιαστής. Ναι. Αν το καταλάβεις ποτέ αυτό, θα παραμείνεις στο ρόλο σου και εγώ στο δικό μου. Είστε πάντως σταθερός στις απόψεις σας, κύριε Θεοφάνους. Επειδή όμως μας έχετε μπερδέψει, ας πούμε κάτι άλλο. Για τον παλιό φίλο Νίκο Μουρατίδη. Θέλεις να σου απαντήσω. Γελάει ο κόσμος μαζί σου από την περασμένη εβδομάδα. Πού έλεγες μπαμπάδες, θα παίρνω. Του έχω πει επανειλημμένος και στον αέρα, αν θέλει κάτι να μου πει, να το πει σε μένα. Δεν θέλει. Προτιμάει να τα λέει στα έντυπα και την τηλεόραση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αν σας τα πει κατηδίαν, εμείς δεν θα το μάθουμε. Άρα δεν θα ασχοληθούμε μαζί σας. Άρα τζάμπα ο κόπος. Λοιπόν, θέλω τώρα να κάνουμε το εξής. Θα πάμε να δούμε ποιοι είναι οι σημερινοί πρωταγωνιστές του πρώτου ημιτελικού. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι τελικός που θα αναδείξει και το μεγάλο νικητή, εν πάση περιπτώσει, το X Factor. Θα μάθουμε ποιος κατά την κριτική επιτροπή και κατά τον κόσμο, βέβαια. Έχει αυτό το κάτι της, έτσι, που το ψάχνουμε τόσους μήνες. Να πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του ημιτελικού. Και θέλω ένα πολύ σύντομο σχολιάκι από σένα. Τι που πρόβλεψε, σχολιάκι. Τι πιστεύεις. Για τον ημιτελικό ή γενικά. Για τον ημιτελικό και αν θεωρείς ότι κάποιος από αυτούς θα είναι και ο μεγάλος νικητής, θέλω να μας το πεις. Ναι. Για τον ημιτελικό, θα σου πω ότι. Θέλω να τους βλέπουμε. Σε ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα, είτε είναι αυτό ψηφοφορίες από υποψηφιότητες. Λούκας. Απότιμα. Ναι. Ο Λούκας είναι φανταστικός. Είναι και φίλος μου, οπότε δεν είμαι πολύ αντικειμενικός. Έχουμε και συνέντευξη βέβαια του Λούκας, θέλω να σας το πω. Έχουμε συνέντευξη του, αποκλειστική εδώ στην πρωινή μελέτη. Μας μίλησε χθες, κατά τη διάρκεια της πρόβας, λίγο πριν την πρόβα. Θα σας γελάσω. Αλλά τον πετύχαμε στην πρόβα, μας αφιέρωσε λίγο χρόνο, μας είπε κάποια πράγματα, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Ναι, ο Λούκας λοιπόν ναι, είναι φανταστικός τραγουδιστής, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και επειδή είναι και φίλος μου, δεν θέλω να σου πω τη γνώμη μου, γιατί θα είναι υποκειμενική τελείως. Mm-hmm. Πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να το κερδίσει. Και πρέπει να το κερδίσει ο Λούκας. Έχει ξεχωρίσει πάντως έτσι και στα μάτια της Κριτικής Επιτροπής και στον κόσμο. Γι' αυτό έχει ξεχωρίσει. Γιατί και στην Κριτική Επιτροπή, επειδή τα πάει πάρα πολύ καλά και είναι πολύ καλό αυτό που κάνει, ξεχωρίζει την Κριτική Επιτροπή και στον κόσμο γιατί είναι πολύ αγαπητό. Δηλαδή, κοίτα φάτο το παιδί. Πάντως πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μιλήσαμε μαζί του, έτσι δύο-τρία πράγματα είπε και μου κάνει εντύπωση. Ναι, και πολλοί κόσμοι δηλαδή τον θεωρεί ψηλό, ότι το έχει πάρει πάνω του, αλλά σε καμία περίπτωση. Να αλλάξει το καλά. Ναι. Ότι έχει καμπανίσει το καλά. Σε καμία περίπτωση. Να πάμε στα κόκκινα χαλιά. Στα κόκκινα χαλιά. Να ρωτήσω κάτι. Κάπου διάβαζα ότι τα κόκκινα χαλιά λέει τα έχει επιλέξει η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση και τι εμφανίζει. Αυτό πόσο προκαταβάλει τον κόσμο. Όταν βγαίνει δηλαδή παραμονή ημιτελικού ή την ημέρα του ημιτελικού ένα τέτοιο δημοσίευμα ή μια τέτοια είδηση, πόσο. Καλά, αυτό είναι διασταυρωμένο.
Είναι διαστημένο. Κοίταξε, έχει βγει σε έντυπο, το οποίο δεν συνηθίζει να βγάζει έτσι εύκολα ειδήσεις. Και εκτός αυτού, εγώ προσωπικά, άμα ήμουν μέλος των Κόκκινων Χαλιών, δεν ξέρω αν όλο αυτό που έγινε θα έτεινε τον κόσμο στο να με ψηφίσει ή όχι. Θα νιώθω πάρα πολύ χαλαρό στη σκηνή. Σκασίλα μου που λένε, και αν δεν πάω στον τελικό, έχω εξασφαλίσει μια συνεργασία. Είναι όμως δίκαιο. Και σημαίνει ότι ξεκινάει καριέρα μου. Είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους. Δίκαιο δεν είναι, αλλά τι είναι δίκαιο σε αυτή τη ζωή, Βρεκατιάνα μου. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και η jukebox όμως, αν βάλεις με το μυαλό σου, έχουν φύγει εδώ και πόσο καιρό. Από πέρσι που λέει ο λόγος, πρέπει να αλλάγει το χρόνο. Και παρόλα αυτά γυρίζουν ήδη δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνη, το οποίο μάλιστα τους το ανακοίνωσε την ημέρα που χώρισε. Καλά, ότι κάνουν ένα δίσκο δεν σημαίνει ότι θα κάνουν για κάτι. Δίσκο έχουν βγάλει χιλιάδες. Για να κάνεις καριέρα είναι και άλλα πράγματα που παίζουν στη μέση. Αλλά πιστεύω όμως ότι τα Κόκκινα Χαλιά είναι δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή μπάντα. Είναι φανταστική μουσική όλοι τους και οι τέσσερις. Το θέμα είναι όμως ότι για κάποιο λόγο δεν τους πολυψηφίζει το κοινό πλέον. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι έχουν κοινό, ίσως μάλλον το κοινό που έχουν, που τους γουστάρει, δεν είναι το κοινό που ψηφίζει. Δεν είναι το κοινό που ψηφίζει ακριβώς. Ξέρεις κάτι, είναι και δύο τα συγκροτήματα. Είναι αυτή και είναι και το Τριμητώνιο. Πάμε να δούμε και το Τριμητώνιο. Η οποία είναι τελείως βέβαια διαφορετικό ύφος και στυλ, έτσι. Ίσως ο κόσμος μοιράζεται, επειδή έχει δύο γκρουπ, μοιράζεται. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά όμως. Είναι πιο έντεχνο. Είναι πιο έντεχνο. Και, ο Έλληνας αγαπάει πιο πολύ το έντεχνο. Αυτός εδώ δηλαδή τους βλέπω δηλαδή στο Σταυρό του Νότου. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Τώρα δηλαδή πιο πολύ τους αγαπάει ο κόσμος και νομίζω ότι συνεχώς και μένουν ακόμα μέσα, δεν βγήκα ποτέ προτινόμενοι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί παίζουν πράγματα τα οποία εκεί θα σ' αγγίξουν και είναι πιο πολύ σε αυτό που θέλει ο Έλληνας να ακούσει από μια έντεχνη μπάντα. Το πιστεύεις ότι αυτό είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλει να ακούσει ο Έλληνας. Ναι. Στο έντεχνο του, ναι. Άλλο στο έντεχνο. Γενικά γιατί ο Έλληνας. Αυτό που παίζουν π.χ. τα χαλιά. Γιατί αυτοί που ακούνε. Εμένα δεν μου αρέσει θέση να βάζω τέτοιες διακρίσεις και ταμπέλες στη μουσική, αλλά θα παίξω το παιχνίδι που υπάρχει χρόνια τώρα. Ο Έλληνας ανάμεσα στο έντεχνο και στο πιο χαλαρό, νομίζω ότι προτιμάει το πιο χαλαρό. Αυτό έχει δείξει ιστορία και η πορεία όλη τη μουσική, ας πούμε, ιστορία στα τελευταία χρόνια, με τα μπουζούκια, με τα reality παιχνίδια. Ξεφεύγει λίγο από αυτό που οι άλλοι ονομάζουν έντεχνο. Η νεολαία όμως, το περίφημο δυναμικό κοινό, προτιμάω περισσότερο το έντεχνο. Ναι. Είναι αυτή η αλήθεια. Ναι, αλλά και τα Κόκκινα Χαλιά ροκ είναι, παιδιά, που είναι και πολύ στη μόδα αυτά. Ναι, έτσι. Αλλά είναι ροκ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι επειδή είναι ροκ. Ροκ ταμπέλα δηλαδή. Δηλαδή, ναι, και πολλές φορές τα παιδιά έχουν προσπαθήσει και έχουν κάνει κάποιες διασκευές σε κομμάτια που τους έχουν δώσει, τα οποία είναι διασκευές πολύ ροκ ή πολύ metal κάποιες φορές. Και δεν τους αφήσανε κάποιες φορές. Δεν είναι κοντά στο mainstream δηλαδή. Επειδή δεν είναι κοντά στο mainstream, γι' αυτό. Να πάμε στον Νικόλα το Μεταξά, που εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και θα κατέβει μάλιστα και στη Eurovision με την Κύπρο, όχι ως τραγουδιστής, ως ερμηνευτής, ως συνθέτης. Γιατί έχει μουσικό ταλέντο και στη σύνθεση, έτσι. Πες μου τη γνώμη σου. Ο Νικόλας είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ τεχνικός τραγουδιστής. Και φαίνεται δείχνει να τον αγαπάει ο κόσμος. Γιατί για να μην έχει βγει ποτέ προτινόμενο, σκέψω ότι όντως πρέπει να τον αγαπάει πολύ ο κόσμος. Νομίζω ότι ό,τι τραγούδι του έχουν δώσει το έχει πει, παιδιά. Καταπληκτικά. Ναι, δεν ήταν σε όλα φανταστικός, όπως το έχουν θέσει οι κριτές. Αλλά στα κατά το πλήστο ήταν πάρα πολύ καλό. Πιστεύεις ότι έχει δυνατότητες να κερδίσει τον τελικό? Ναι. Ναι, γιατί. Ο κόσμος τον ψηφίζει. Και ο κόσμος τον ψηφίζει, αυτό θέλω να σου πω. Και οι κριτές τον θέλουν πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει μεγάλη περίπτωση να κερδίσει ο Νικόλας. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα όνομα που τον αγαπάνε από ό,τι μας δείτε εσείς οι τηλεθεατές. Δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει δηλαδή στον τύπο πάρα πολύ, στις υπόλοιπες εκπομπές πάρα πολύ. Περισσότερο έχει παίξει ο Λούκας. Κάτσε να μην το πει. Κάτσε να μην σου πω εγώ τι θα γίνει. Στον ελληνικό τύπο, έχω να σου πω. Γιατί έχει παίξει στο διεθνή. Στον Κυπριακό. Στον Κυπριακό. Ναι, εντάξει. Αλλά οπότε έχει παίξει πάρα πολύ. Θυμίζει πολύ Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι ήδη γνωστός, ναι. Θυμίζει πολύ Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Και η χρειά της φωνής του και τα τραγούδια που πάντα τραγουδιά και ερμηνεύει. Γεννάει ταλεντάρια και τα φιλιά μας στην Κύπρο. Ξέρω ότι μας βλέπουν, μας στέλνουν μηνύματα, email, τα πάντα εκεί και στο Facebook. Πολύ κίνηση από την Κύπρο. Πολλά φιλιά, φιλούθια που λένε και οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι γεννάει ταλεντάρια η Κύπρος. Έχει πολύ παράδοση στο να δημιουργεί και να γεννάει ταλέντα, έτσι. Πάμε να δούμε. Α, δεν έχουμε το Ιωαννάκι. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι και δεν έχουμε τα πλανάκια της Ιωάννας, η οποία είναι και αυτή όμως πολύ δυνατή υποψήφια. Θα τη δούμε σε λίγο. Η Ιωάννα. Ένα κορίτσι πάρα πολύ νέο και φρέσκο, το οποίο όμως έχει ταλέντο. Θέλω να σου πω την ειλικρινή μου άποψη για την Ιωάννα. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή σαν τραγουδίστρια, έχει φανταστική χρειά. Είναι και πολύ όμορφη και μπορεί να στηθεί σε μια σκηνή και να την καλά, κρατήσει. Καλά, πολύ όμορφη δεν είναι. Όχι, για την ηλικία είναι πολύ όμορφη. Είναι σχημάτιστο, βρε Στέφανε, και σε 17 χρόνια είναι κοριτσάκι, 16. Τι εννοείς.
Ξέρει πόσο καιρό έχει ακόμα να κάνει. Και να ακού τα παιδιά του Στέφανου που πρέπει κάνει... να φέρουμε τη Ζιζέλ. Δεν μου κάτσε να μα πει ο άνθρωπο. Κοριτσάκι είναι. Ότι είναι μικρή ακόμα. Ενώ είμαι μεγάλο, μπορεί να φτιαχτεί μεσοπλαστικό και τα λοιπά. Τι λε, βρε Στέφανου. Τι λε, Στέφανου. Σε καμία περίπτωση. Μια χαρά κοριτσάκι. Ναι, το προσπερνάμε. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι αν και έχει μια φανταστική χρειά. Δεν έχουμε πλάνα για πε. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν. Να σε αποστομώσουμε. Αν και έχει μια φανταστική χρειά, έχω την εντύπωση, σαν μουσικό και εγώ χρόνια, ότι θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα για να γίνει φανταστική. Μα δεν είναι πολύ μικρή κιόλα. Ναι. Είναι μικρή. Είναι 6. Δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο δουλειά. Δηλαδή από τότε που βγήκε για παράδειγμα στα παρατράγουδα, μέχρι τώρα που εμφανίζεται στο X Factor, έχει κάνει κάποια βελτίωση. Έχει εμφανιστεί, ναι. Η Ιωάννα. Η Ιωάννα, όχι η Κέλλη. Δεν λέω για την Κέλλη. Ή την Κέλλη που είχα δει το βιντεάκι. Για την Κέλλη το έχω δει και εγώ το βιντεάκι. Μου λένε λοιπόν τώρα. Η Ιωάννα έχει βγει στο τέτοιο. Μου λένε τώρα εμένα ότι έχει βγει και στα παρατράγουδα η Ιωάννα. Δεν το ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Έχει βγει στο Ζετέμι η Κέλλη. Καμία σχέση. Μπερδεύεσαι για το Ζετέμι Κέλλη. Α, και η Κέλλη είχε βγει, έχει δίκιο, ναι. Τι λε τώρα το κοριτσάκι. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Ξέρω αν ο Κωνσταντίνος το έχει ακούσει. Λένε ότι η Ιωάννα είναι η διάδοχος της Καλομήρας, που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Και τις παρομοιάζουν κιόλας, λένε ότι είναι το ίδιο ζουζουνιάρι και τσαπίνες η φωνή τους, ότι είναι από το εξωτερικό και οι δύο. Δεν έχουν καμία σχέση. Τους παρομοιάζουν γιατί, γιατί πραγματικά, ενώ η Καλομήρα, οκ, okay, τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα, είναι γλυκιά στο τραγούδιμά της. Η Ιωάννα έχει φανταστική χρειά. Εμένα μου αρέσει πολύ η Ιωάννα, παιδιά. Δεν πιστεύεις ότι η Ιωάννα μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα? Ναι, αλλά όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Mm-hmm. Το πιστεύω πραγματικά ότι η Ιωάννα... Το μείον ποιο είναι, η δουλειά στη φωνή της. Ναι. Ότι θέλει, νομίζω ότι ακόμα επειδή ίσως είναι και μικρή, θέλει δουλίτσα ακόμα στη φωνή της. Μόλις θα δουλέψει λίγο καλά, δεν σου λέω για πολύ. Ένα-δύο mm-hmm. χρόνια θέλει. Σε ένα-δύο χρόνια η φωνή της τα έχει φτιάξει τόσο ωραία. Και χρειάζεται να ανοιχθεί τόσο όμορφο. Έχει υλικό για να το δουλέψει κάποιο. Καλά, δεν μπορεί να μείνει ένα τελικό χωρί γυναίκα. Ένα τελικό χωρί γυναίκα δύσκολο να μείνει. Αυτό είναι ναι, θέμα marketing το οποίο δεν το ξέρω. Ένα τελικό χωρί γυναίκα δύσκολο να μείνει. Καλά, εγώ σου λέω ότι βλέπω να διεκδικεί πολύ χοντρά την πρώτη θέση. Βέβαια. Γιατί μην ξεχνά ότι και η Κριτική Επιτροπή έχει. Την αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζεστά και δυνατά. Θέλω να κάνουμε το εξή. Έχουμε επιλέξει και όχι τυχαία επειδή έχουμε αποφασίσει ότι αυτή είναι η πιο δυνατή. Με βάση δημοσκοπήσει και γκαλοπάκια που έχουν γίνει κατά καιρούς, ναι. έχουμε φτιάξει μια τριάδα με αυτούς που έχει δείξει το κοινό ότι είναι πιο δυνατή για τον τελικό όρο σε αυτούς τους μήνες. Okay. Θα σας παρουσιάσω και θα κάνουμε και ένα γκαλοπάκι mm-hmm. να δούμε ποιος τελικά πιστεύει ο κόσμος ότι θα είναι και μεγάλος νικητής. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, ο Λούκας είναι ένας από τους επικρατέστερους, ο Νικόλας και τα κόκκινα χαλιά. Εμείς καλούμε λοιπόν τον κόσμο τώρα να μας τηλεφωνήσει στο 911-405-111 για τον Λούκας, στο 911-405-112 για τον Νικόλα και στο 911-405-113 για τα κόκκινα χαλιά. Και αυτό γιατί θέλουμε να δούμε προς τα πού κλείνει η κοινή γνώμη, γιατί ούτως ή άλλως από την κοινή γνώμη έχουν προκύψει και αυτά τα τρία ονόματα. Έτσι. Έτσι, τηλεφώνετε λοιπόν να μας βοηθήσετε κι εσείς. Τι έχω πάθει. Να μας βοηθήσετε κι εσείς να διαμορφώσουμε μια πρώτη άποψη για το τι θα γίνει σήμερα. Τι μάθηξα εγώ, επειδή είναι πανέμορφη. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο φίλος ο Λουκάς. Πάμε, δεν θέλω να δω πάρα πολύ εσένας. Τηλεφωνικά τον πετύχαμε χθες, πριν από την πρόβα που είχαν σήμερα για τον μη τελικό και μας μίλησε παρόλα αυτά. Παρόλο που πνιγότανε και ήταν και στο άγχος της πρόβας, μας είπε πολύ καλό παιδί. Κάποια έτσι πολύ όμορφα πραγματάκια. Τα μοιραστούμε μαζί σου και με τον κόσμο. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Πόση σε λίγη ώρα πριν από την πρόβα του ημιτελικού? Προσπαθώ να κρατήσω την ένταση χαμηλά, να είμαι ήρεμος και να συγκεντρωθώ σε αυτό που θα κάνω. Είναι ένα τραγούδι που σου άρεσε και εσένα να το πεις ή... Το τραγούδι της πρώτης εμφάνισης είναι της δικιάς μου επιλογής. Το τραγούδι της δεύτερης εμφάνισης είναι το τραγούδι της επιλογής των Κριτών. Ποιο τραγούδι είναι? Στο Αγριολούλουδο. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό, ενώ παλεύω πια να βρω τον εαυτό. Οι γονείς σου όλους αυτούς τους μήνες που... 5 μήνες είναι τώρα με το X Factor. Ναι. Που σε βλέπουν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και μέσω τηλεόρασης αλλά και με όλο αυτό που γίνεται γύρω από το όνομά σας. Πώς είναι απέναντί σου, τι σου λένε, τι σε συμβουλεύουν? Με στηρίζουν και το μόνο που έχουμε σαν οικογένεια κιόλας στο μυαλό μας και με αυτό πορευόμαστε είναι την προσευχή στο Θεό. Ελλάδα, Βέμπο μου, και Μέριλιν Μονρόε,
κάποια κοπέλα έχεις αφήσει στην Κύπρο? Θα προσπάθησα να κρατήσω την προσωπική μου ζωή και τους ανθρώπους που είναι κοντά μου, τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν, και προτιμώ να μην την επιδείξω προς τα έξω, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, όταν μπω σε μια σχέση γενικότερα, είναι, προσπαθώ να δίνω σαν πιο πολλά μπορώ. Ποια μεγάλη τρέλα, ας πούμε, που έχεις κάνει για έναν έρωτα? Πήρα, ας πούμε, ένα λεωφορείο, το πρώτο λεωφορείο που βρήκα, γιατί υπήρξε μια συμμαχία μεταξύ μας κλπ. Και πήρα το πρώτο λεωφορείο και είχα μια διαδρομή γύρω στις 4-4,5 ώρες για να πάω να βρω την κοπέλα μου. Στα δύο είπες πως θα πω τη ζωή σου. Αυτό που θα ήθελα ήταν η στίχη των τραγουδιών που θα τραγουδάω να είναι κάτι αληθινό, να είναι κάτι που να αγγίζει και όταν το ακούσω, για παράδειγμα, μετά από 10 χρόνια, όπου και αν είμαι, να λέω ευχαριστώ Θεό που τραγούδησα αυτό το πράγμα, να μην μετανιώσω ποτέ για κάτι, να είναι αληθινό και να αγγίζει τον απλό τον κόσμο. Γιατί η μουσική για μένα είναι θαύμα για την κοινωνία. Πώς είναι ο Σάκης, αν σας έχει βοηθήσει, αν σας δίνει συμβουλές? Το βρίσκω πάρα πολύ γαλήνιο άνθρωπο και προσπαθεί κάθε φορά που βλέπει κάποιον να είναι αγχωμένος ή κάτι να τον βοηθάει με συμβουλές, οι οποίες συμβουλές του μετρούν πάρα πολύ. Μα, πόσο χρόνο είναι ο Λούκας, είπαμε? Ο Λούκας είναι 22. Α, είναι μικρούλης. Και μιλάει πολύ συγκροτημένα. Πάρα πολύ. Ναι, είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ, πολύ μορφωμένο παιδί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι φίλος μας, το πω έτσι. Mm-hmm. Πραγματικά, πάρα πολύ το χαίρομαι. Έχει όλο το πακέτο που θέλει το X-Factor. Ναι. Και εμφάνιση. Πιστεύει πολύ στον Θεό, αυτό μου έκανε ωραία φωνή. Και ωραία φωνή. Ναι. Και σκηνική παρουσία. Γιατί μπορεί να έχει και ταλέντο και ομορφιά, αλλά να μην έχει σκηνική παρουσία. Ναι, να θυμίσουμε, έχει όμως, τον μπορεί. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας για τον γκάλα που κάνουμε σήμερα. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να δούμε προς τα πού κλείνει η κοινή γνώμη όσον αφορά τα μεγάλα φαβορί του σημερινού ημιτελικού. Λούκας λοιπόν 90-11-405-111, Νικόλας 90-11-405-112, Κόκκινα Χαλιά 90-11-405-113. Τηλεφωνείτε εσείς τα νούμερα αυτά να μας πείτε τη γνώμη σας. Θα πάμε εμείς σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε έχουμε και άλλο παρασκήνιο από το X Factor, αλλά και αποκλειστικότατη συνέντευξη από τους Ονειράμα, οι οποίοι κιόλας κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Θα μας τα πούνε όλα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είμαστε και πάλι και θέλω να σας πω ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή όσον αφορά στον γκάλοπ μας. Υπάρχει μία από τις τρεις επιλογές η οποία έχει όντως ξεχωρίσει. Δεν θα σας πούμε ποια είναι για να μην σας προκαταβάλουμε. Να σας θυμίσουμε όμως με τις κάρτες μας τα τηλέφωνα. Για τον Λούκας λοιπόν τηλεφωνείτε στο 911-405-111, για τον Νικόλα στο 911-405-112 και για τα κόκκινα χαλιά στο 911-405-113. Να πούμε μια καλημέρα τώρα στον. Ναι, συγγνώμη, το σήμα μας χωρίς αυτό δεν γίνεται. Πάμε σήμα. Μηνυματάκι από τηλεθεατή έλεγε. Κανένα γυροβιζιονιακό νέο δεν έχετε να μας πείτε? Έχουμε φίλοι ή φίλε που το έστειλες, νάτος. Συγκλονιστικό νέο γιατί οι εξελίξεις στην Eurovision τρέχουν και πρέπει να πούμε λοιπόν ότι εφόσον απομένουν πλέον 26 μέρες πριν από τον μεγάλο ελληνικό τελικό, πριν από την μέρα που θα αποφασίσουμε ποιο τραγούδι θα στείλουμε με τον Σάκη Ρουβά στην Μόσχα, ανακοινώνουμε σήμερα λοιπόν μέσα από την πρωινή μελέτη ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι αυτός ο οποίος θα γράψει τα κείμενα στην Μπέτη και στη Ματθήλδη Μαγκύρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Εγγυημένη επιτυχία. Αν θυμηθούμε βέβαια και την παρουσίαση που είχε κάνει και τα κείμενα βέβαια που είχε γράψει το 2006, την χρονιά που μας εκπροσώπησε η Άννα Βύση και συμπαρουσίασε με την Ζέτα Μακρυπούλια, νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Θέλεις να θυμηθούμε κάποιες από τις αξέχαστες στιγμές? Εννοείται. Αυτό ακριβώς. Eurovision, ένας ευρωπαϊκός θεσμός. Ένα φαντασμαγορικό σοου όπου οι ευρωπαϊκές χώρες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να κερδίσουν εντυπώσεις αλλά πάνω απ' όλα ψήφους. Κάθε χρόνο οι ερμηνείες μας κερδίζουν και οι συμμετοχές μας εκπλήσουν, όχι πάντα και τόσο ευχάριστα. Εκτός όμως από τις ερμηνείες, σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της Eurovision παίζουν και οι παρουσιαστές της κάθε χώρας, οι οποίοι προσπαθούν να μας μεταδώσουν με το δικό τους τρόπο το πνεύμα του διαγωνισμού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν περάσει από αυτήν τη θέση στην Ελλάδα.
Ένας όμως ξεχώρισε, ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ίσως το καταλληλότερο πρόσωπο για τη Eurovision. Χαρισματικός όσο κανένας άλλος και με μεγάλη ικανότητα να ελίσσεται, έκανε τη διαφορά. Ενώ τον πρίο και το κέφι του κατάφερε να μας ξεσηκώσει και να μας καθυλώσει. Το κλειδί στις επιτυχημένες εμφανίσεις του Γιώργου και της Ζέτας ήταν τι άλλο εκτός από τις ερμηνείες παλιών και αγαπημένων τραγουδιών και οι πολλές τους μεταμφιέσεις. Τα κοστούμια άλλαζαν το ένα μετά το άλλο σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι ρόλοι που υποδιονταν ο Γιώργος και η Ζέτα ήταν αρκετοί για να μας καθυλώσουν ως το τέλος του ελληνικού τελικού. Δεν ήταν λίγη τη χρονιά εκείνη που χαρακτήρισαν την παρουσία των δύο ηθοποιών ως την πιο επιτυχημένη ανά τις χρονιές. Αφού δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι μας θυμόμαστε περισσότερο το δίδυμο παρά τις συμμετοχές. Δεν ήταν λίγη μάλιστα εκείνη που χαρακτήρισαν τη χρονιά εκείνη τον Γιώργο Καπουτζίδη ως την ίδια την έκπληξη του σόου. Η ικανότητά του άλλωστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα απέδειξε το μεγάλο ταλέντο του. Φέτος ο Γιώργος Καπουτζίδης ξανακάνει την έκπληξη και επιστρέφει στη Eurovision. Πιο συγκεκριμένα, ο αγαπημένος ηθοποιός γράφει φέτος τα κείμενα του ελληνικού τελικού με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Και το σίγουρο είναι ότι θα μας εκπλήξει και φέτος, εκτός από τις εμφανίσεις του και με το συγγραφικό του ταλέντο. Γιώργος Καπουτζίδης, λοιπόν, στα κείμενα για την μεγάλη βραδιά των αδελφών Μαγκύρα, για την ΕΡΤ, έτσι, για την επιλογή του τραγουδίου που θα μας εκπροσωπήσει τελικά στη Γιώργο. Και δεν θα βαρεθούμε κιόλας, θα είναι απόλαυση. Και σίγουρα. Και θα γελάσουμε και πολύ. Αυτό που κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μια εγρήγορση. Περιμένει να δει το επόμενο. Λες, εντάξει, τότε δεν τι θα κάνει τώρα. Ναι. Και δεν έχει ξεπερασμένο χιούμορ. Το χιούμορ είναι πολύ σύγχρονο. Έχουμε συγκλονιστικές λεπτομέρειες εδώ στην πρωινή μελέτη για τον ελληνικό μας τελικό. Πρέπει να πούμε ότι και στα κείμενα που γράφει αυτή τη φορά ο Γιώργος Καπουτζίδης θα γίνει ιστορική αναδρομή στα πράγματα και στις συμμετοχές της χώρας μας. Βέβαια με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τον είχαμε δει το 2006. Συγκλονιστική είδηση που θα την δώσουμε τώρα είναι ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν θα τραγουδήσει μόνο τα τρία υποψήφια τραγουδία που του γράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, αλλά θα παίξει κιόλας. Θα έχει πρόζα. Έτσι θα δούμε και τον Σάκη Ρουβά σε έναν καινούριο, εντελώς διαφορετικό ρόλο. Τι λες, θα παίξει. Θα παίξει κανονικά θα υποδηθεί, ρόλο, πρόζα. Και τσάκια ρόλους που του γράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε και ένα ταλέντο που σίγουρα το έχει αρχίσει ήδη και το δείχνει στον κινηματογράφο. Επίσης, συγκλονιστική είναι αυτή η λεπτομέρεια που θα αναφέρουμε τώρα. Θα έχουμε την χαρά να δούμε όλες τις παλιές συμμετοχές της χώρας μας επί σκηνής. Και υπάρχει και μία πληροφορία ότι για πρώτη φορά σε ελληνικό τελικό της Eurovision, για πρώτη φορά λοιπόν η Μαρινέλα θα βρεθεί επί σκηνής, έτσι ώστε να μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πρώτη συμμετοχή της χώρας. Η Μαρινέλα Μαρινέλα ή κανένα ασωσίας της Μαρινέλας. Η Μαρινέλα Μαρινέλα, Ελεονόρα μου, που ήταν δηλαδή η πρώτη συμμετοχή της χώρας μας. Αλλά και από τα προηγούμενες συμμετοχές των προηγούμενων ετών, δηλαδή θα τους δούμε πάνω στη σκηνή. Ρακιτζής, Μαντώ, με έναν τρόπο, διαφορετικό. Αναδύση, με την τρόπο. Αναδύση. Τους πάντες. Έχει ετοιμάσει εκπλήξεις ο Γιώργος Καπουτζίδης. Εάν το πετύχει αυτό, η ΕΡΤ, μπράβο. Βέβαια, υπερπαραγωγή θα είναι αυτό. Να σας πάω ένα ταξιδάκι. Πού? Θα σας πάω μέχρι την Ολλανδία, οι οποίοι μόλις ανακοίνωσαν το υποψήφιο συγκρότημα που θα εκπροσωπήσει την χώρα τους. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, ναι, μεν έχουν πουλήσει περισσότερο από 1.500.000 δίσκους. Όπου εμφανίζονται γίνονται χαμός. Μιλάω για τους Dead Toppers, πολύ διάσημο συγκρότημα. Εγώ γιατί όμως δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα, αν τους δούμε λίγο καλύτερα, θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Φλωρινιώτης επί τρία. Απαπα! Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο! Δηλαδή και η Ανούλα και το Γουγουλίνι. Και ο Γιάννης επί τρία. Μετελώστε το συγκρότημα αυτό. Πώς λέγεται το συγκρότημα? Dead Toppers. Dead Toppers. Το όνομα πάντως είναι κάπως έτσι πιο pop. Να τους δούμε. Πάμε να τους δούμε, είμαι περίεργη. Δείτε, θα είναι καταπληκτική. Λοιπόν, Ελβετία είδατε. Ελβετία, δεν έχω τραγουδάκι της Ελβετίας, αλλά εγώ θέλω να δω τους Dead Toppers. Dead Toppers. Το δίτσιμο συγκρότημα θέλεις να δεις. Δείτε κουστούμια, δείτε τσαχπινιά και μπρίο. Άντε, πάμε.
Λοιπόν. Γιατί εσύ τους έχεις παρομοιάσει με Φλωρινιώτη, μοιάζουν εμφανισιακά. Μοιάζουν, παιδί μου, είναι όλο το κοστούμι. Με στολές υπερπαραγωγή. Και είναι υπερπαραγωγή, πραγματικά. Το τραγούδι λέει τίποτα, της Ελβετίας δεν ήταν κακό. Της Ελβετίας ήταν καθόλου κακό. Πολύ καλό. Μ' άρεσε έτσι όπως το άκουσα. Η Πούλια παίρνει και δίνει δηλαδή εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά είναι μία από τις συμμετοχές λοιπόν, που θα εντυπωσιάσουν. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Επειδή έχει γίνει ένα μικρό ψιλομπερδεματάκι με τους Φλωρινιώ της Ολλανδίας. Δεν το πες. Ναι, δεν μπορώ, δεν μάθω ποτέ αυτούς. Ναι. Θα πάμε να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησαν η Ονειράμα. Εν αναμονή του να δούμε και τους Ολλανδούς υποψήφιους της Eurovision. Η Ονειράμα λοιπόν σήμερα κάνουν πρεμιέρα στην Άνοδο, ξεκινάνε. Η Ονειράμα που αγαπήσαμε από πέρσι έρχονται και φέτος στην Αθήνα να μας αναστατώσουν για δύο φορές την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο. Μας μίλησε ο Θοδωρής ο Μαραντίνης και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Λίγες ώρες πριν την μεγάλη επιστροφή των Ονειράμα στην Αθήνα και την πρεμιέρα του στην Άνοδο, η Ελεονόρα Μελέτη συνάντησε τον Θοδωρή Μαραντίνη και όπως ήταν φυσικό, της άνοιξε την καρδιά του και της μίλησε για όλα. Καλώς βρίσκομαι στο νέο σας σπιτικό που μου το αποκάλυψες και εσύ πριν από λίγο. Ναι, καλώς σας βρήκαμε. Γιατί όντως μιλάμε για ένα σπιτικό, θα το φτιάξουμε έτσι να είναι πολύ οικείο και πολύ ζεστό για να υποδεχόμαστε τον κόσμο κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Επιτέλους κατεβαίνετε από τη Θεσσαλονίκη και φέτος. Δεν σου κρύβω ότι υπήρχαν όλους αυτούς τους μήνες που είμαστε στον αέρα πολλά μηνύματα από θαυμαστές στον Ονειράμα που ρωτάγανε εάν θα έρθουν από την Αθήνα να τραγουδήσουν φέτος. Λοιπόν θα έρθουν. Σταθώ σε κάτι που είχε πει η Σύση για σένα κάποτε. Ότι σε θαυμάζει πάρα πολύ σαν μουσικό και ότι σε πιστεύει γιατί την ώρα που δημιουργείς μουσική γίνεις άλλος άνθρωπος. Τι ακριβώς μας περιέγραψε, τι σημαίνει αυτό. Η διαδικασία του να φτιάχνει μουσική προφανώς είναι μια πολύ προσωπική για τον καθένα. Μπορεί κάποιος άλλος να την δει διαφορετικά. Εγώ εκείνη τη στιγμή λίγο χάνομαι από το χώρο και από το χρόνο γενικώς, προσπαθώντας να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω στο βαθμό που μπορώ να το κάνω. Και όντως λίγο αλλάζει η ψυχολογία εκείνη τη στιγμή. Μπαίνεις ίσως σε ένα ρόλο πολλές φορές, βιώνεις μια ιστορία, θυμάσαι κάποια πράγματα ή μεγενθύνεις κάποια πράγματα για να μπορείς να τα κάνεις τραγούδι. Δηλαδή, μπορεί μια συγκεκριμένη κατάσταση να τη μεγενθύνεις εσωτερικά, ώστε να καταλήξει να γίνει τραγούδι. Ξέρω ότι ήσασταν φίλοι πρωτού γίνεται ζευγάρι. Και άκουσα και τη Σύση που έλεγε ότι είμαστε δύο ερωτευμένοι φιλίες, συνήθως το είπες. Το λέμε γενικώς γιατί μας αρέσει σαν αντάκα πολύ. Γιατί δείχνει πάρα πολύ αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί είναι όντως πολύ όμορφο κάποια στιγμή ένας φίλος σου να γίνει ο άνθρωπός σου. Γιατί νομίζω ότι ο πραγματικός έρωτας έχει πολλά στοιχεία κοινά με τη φιλία. Απλά έχει και πολλά παραπάνω φυσικά. Οπότε όταν μπορείς και τα καλύψεις όλα αυτά, νομίζω ότι είναι και πολύ πιο ολοκληρωμένο αυτό που έχεις με τον άλλον, αυτό που βιώνεις. Και σίγουρα σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ πιο όμορφο. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια αρχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Και μέσα σε αυτή τη σχέση έτσι που ξεκίνησε πολύ όμορφα, ήρθε και ένα παιδί. Σε τρόμαξε το γεγονός ότι ήρθε σχετικά νωρίς. Όχι. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με το ότι ήμουν με τη Σύση, με την οποία την αγαπάω πολύ. Είμαι πολύ ερωτευμένος και δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη ούτε για δευτερόλεπτο. Ακριβώς γιατί νομίζω το σημαντικό είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνεις παιδί. Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό. Για κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι το παιδί το ίδιο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό με ποιον άνθρωπο, με ποια γυναίκα θα έκανα παιδί. Και η Σύση είναι ιδανική για μένα, γι' αυτό και δεν υπήρχε ούτε μισό δευτερόλεπτο δεύτερη σκέψη. Τι σε αρέσει τη Σύση, τι σε κερδίζει. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν ζηλεύεις κιόλας. Όχι, δεν ζηλεύω γιατί δεν μου δίνει λόγους να ζηλέψω. Η αλήθεια είναι. Όταν, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει λίγο πολύ η ζήλια. Ότι όταν ο άλλος αρχίζει και σου δημιουργεί, σου βάζει λίγο το μικρόβιο με τον τρόπο του, λογικά μετά είναι μια ανθρώπινη αδυναμία αυτή, μετά λίγο να κυλάει διαφορετικά και να λειτουργεί κάπως. Δεν μου δίνει δικαιώματα. Περνάμε πολύ όμορφα μαζί και τις στιγμές που είμαστε μαζί αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει λόγος να ζηλέψω. Τώρα διάφορα νάσια μπορεί να γίνουν και από τον ένα και από τον άλλον και αυτά έχουν την γλυκά τους. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι επικοινωνούμε πάρα πολύ αυτό που ξεκίνησε την αρχή, δηλαδή ως φίλοι. Οπότε επικοινωνούμε πάρα πολύ σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να συζητήσεις τα πάντα με τον άνθρωπό σου, χωρίς να φοβάσαι. Και κατανοεί πάρα πολύ και τη δουλειά μου και εγώ τη δικιά της. Ίσως επειδή είναι και παρόμοιοι χώροι, αυτό επίσης λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
Μου αρέσει πολύ το χιούμορ της και ο τρόπος που δείχνει ότι με αγαπάει. Πώς σου δείχνει ότι σε αγαπάει, δηλαδή. Είναι όμως, μου δίνεις το δόλωμα για την ερώτηση. Μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα. Το πώς θα μου μιλήσει κάποια στιγμή, πώς θα με κοιτάξει ή όταν θα με δει δεν είμαι καλά, πώς θα προσπαθήσει να με κάνει να είμαι καλύτερο. Είσαι χαζοπαμπάς. Νομίζω πως η αλήθεια, νομίζω όλοι είναι χαζοπαμπάς σε αυτή τη φάση. Προσπαθώντας να επικοινωνήσεις με ένα μωρό, νομίζω γίνεσαι, ότι όταν το αγαπάς τόσο πολύ, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι κομμάτι σου, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων γίνεσαι χαζοπαμπάς και χαζομαμά αντίστοιχα, και έτσι πρέπει κιόλας. Σηκώνεσαι τη νύχτα, το αλλάζεις, ναι, ασχολείσαι. Γενικώς προσπαθούμε να τα μοιράσουμε όλα πάρα πολύ. Θέλουμε και δύο πάρα πολύ. Μας χαροποιεί πολλές φορές. Υπάρχει λίγο κούραση στις αρχές. Όλοι το λένε, όλοι το περνάνε. Το περάσουμε κι εμείς. Αλλά η δύναμη που σου δίνει μόλις θα σε κοιτάξει κάποιος να σε χαμογελάσει ή θα απλώσει λίγο το χέρι του να σε πιάσει, δεν τα σβήνει όλα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος, ερωτευμένος, έχει και ένα παιδί, είναι πετυχημένος στην καριέρα του, κάνει αυτό που αγαπά, υπάρχει κάτι που να λείπει στο Θοδωρή και θα θέλει να το βάλει επόμενο στόχο, να το εκπληρώσει μέσα στον επόμενο χρόνο. Ναι, εκπληρώνοντας τα όνειρά σου πάντα αναπροσαρμόζεις και βάζεις κι άλλα. Είναι έτσι λίγο στην άπλιστη φύση του ανθρώπου σου αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει πλέον σε όλα αυτά είναι να υπάρχει διάρκεια. Και στην καριέρα να μπορείς να υπάρξει διάρκεια που είναι ο μεγάλος στόχος. Και στην οικογένεια να υπάρχει διάρκεια, αυτό το πράγμα να κρατήσει για πάντα και ίσως να γίνει και ακόμα μεγαλύτερο. Είτε αυτό έχει φορά την οικογένεια, να έρθει κι άλλο παιδί, είτε τέλος πάντων να πάει σε ένα επίπεδο που να αποτελεί κατά κύριο λόγο τη βάση της καθημερινότητας και της ζωής. Θρησκευτικό γάμο θα κάνετε σύντομα, θα είναι ανοιχτό. Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν έχουμε συζητήσει πολύ τις λεπτομέρειες για να είμαι ειλικρινής. Θα κάνουμε σίγουρα. Έχουμε πει ότι θέλουμε να είναι σχετικά απλός γάμος. Κατά πάσα πιθανότητα κάπου στη Χαλκιδική, λέμε σε κάποιο beach bar, γιατί μας αρέσει αυτή η φιλοσοφία. Άρα θα γίνει καλοκαίρι, να υποθέσω. Ναι, μάλλον καλοκαίρι θα γίνει αναγκαστικά, γιατί το χειμώνα δεν θα έχουμε πολύ κόσμο. Θα κάνετε και την βάφτιση ενδεχομένως μαζί. Αυτές τις μέρες συζητάμε γενικώς. Mm-hmm. Είναι και κάποια πρακτικά θέματα, πρέπει να δούμε λίγο και ημερομηνίες και τέτοια. Αυτές τις μέρες λίγο έτσι έχουμε μπει στη διαδικασία να αρχίσουμε να το οργανώνουμε όλο αυτό για να δούμε πώς θα γίνει τελικά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσετε, διότι μας λείψατε από πέρυσι που μας καλομάθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρής Μαραντίνης, πάρα πολύ καλό παιδί, μιλάει πολύ όμορφα, απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Πολύ ωραίο ζευγάρι με τη Σισί. Να είναι πάντα καλά τα παιδιά και ευτυχισμένα. Και ξεκινάνε λοιπόν σήμερα η ονειρά μας στην Άνω του Συνοδό Πειραιός, Παρασκευή και Σάββατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και πάμε να δούμε τον Δημήτρη Παπανότα. Καλημέρα. Καλά είσαι. Ναι, ποιο είναι. Πού είσαι, Λεωνίδα, πόσο χρονών είσαι. Ο Λεωνίδας. Ορίστε. Πόσο χρονών είσαι. Ποιο είναι. Φαντάρος δεν είσαι. Είσαι... Ναι, ποιος είναι. Ναι, ο Δημήτρης είπε, παιδάκι, ποιος είναι. Αν μας παρακολουθεί και η Ελεονόρα Μελέτη. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Πανώτας, είσαι φαντάρος ή δεν είσαι. Αφήστε να μιλήσει το Δημήτρη. Ο Δημήτρης από Πανώτας. Μιλήστε, σας δείξουμε κάτι που κάναμε χθες με τον Δημήτρη, γιατί δώσαμε το αυτοκίνητο και μόλις σας το δείξουμε θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, ο οποίος μιλάει με ένα κύριο. Πάμε. Φαντάρος. Ένα πολυτελές σπορ αυτοκίνητο έκαναν δώρο σε έναν υπερτυχερό, η Ελεονόρα Μελέτη και ο Δημήτρης Παπανώτας. Γεια σου, Μάνο. Συγχαρητήρια, Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μάνο, έχουμε πρόβλημα εδώ με το Δημήτρη. Έχουμε ένα πρόβλημα. Επιμένει να το πάρει να φύγουμε, με έχει βάλει να κρατάω και τις πινακίδες για μην. Ναι. Μάνο, τι λες εσύ, να το δώσουμε ή να το κρατήσουμε. Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Μα δίνεται αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι. Αυτό δίνεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Αλλά επειδή. Ο τυχερός Μάνος Λιμπέρης, πιο χαρούμενος από ποτέ, παρέλαβε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ενώ ευχαρίστησε την εκπομπή Πρωινή Μελέτη και το ραδιοφωνικό σταθμό Δρόμος 89,8.
Να λοιπόν. Καλορίζικο. Καλορίζικο. Πάρε και την πίνακα. Να περάσετε καλά, καλό τάξη. Πάντα επιτυχίες, παιδιά. Να πηγαίνετε βόλτες, να θες να μας πάρεις και εμάς καμιά βόλτα. Καμιά έτσι μέρα ανοιξιάτικη και ωραία. Και εσείς το είναι, είστε πάντα καλά, καλό τάξηδο, να προσέχετε, να φοράτε ζώνη πάντα, να μην τρέχετε. Δες και να το δίνετε και στη σύζυγο. Τα μεγάλα δώρα συνεχίζονται και που ξέρετε, ίσως η τύχη χαμογελάσει και σε εσάς την επόμενη φορά. Γεια σας, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Δώσαμε το αυτοκίνητο, είδατε, είδατε. Ο τι φαντάρος ωραία, που είναι. Ο φαντάρος δεν ήταν φαντάρος τελικά. Γιατί είναι ο μεγάλος μου πάλι και για φαντάρος, κατάλαβες. Ξέρεις τι, καμιά φορά γίνεται μπέρδεμα με τις γραμμές και άλλο ψάχνουμε άλλον άλλο αυτός. Και ενώ ήταν λάθος, ας πούμε, το νούμερο, βγήκε και αυτός Λεωνίδας, που δεν είναι και ένα όνομα που το συναντάς και κάθε μέρα, ας πούμε. Ψάχνουμε με Λεωνίδα Φαντάρο και μας βγήκε Λεωνίδας, αλλά άλλος. Άσχετο. Λοιπόν, όταν λέω άσχετο, να σας πω ένα θεματάκι που μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Άντε, πες το. Από τον τύπο. Τα παιδάκια τα αγαπάμε όλοι, φαντάζομαι. Έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Άκου τώρα, πας στο παιδάκι να του πεις ένα παραμύθι με όλη την καλή διάθεση που έχεις. Δεν κάνει να το πεις το οποιοδήποτε παραμύθι. Πρέπει να του πεις συγκεκριμένα παραμύθια. Γιατί? Γιατί έρχεται εδώ ένας κύριος, ο οποίος είναι, λέει, παραμυθολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Τι λέει, παραμυθολόγος. Αλλά είναι παραμυθολόγος άνθρωπος. Ήξερες ότι υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Ναι, βεβαίως υπάρχει. Λέει παραμύθια. Για την καθημερινότητά μας, παιδιά, αντιμετωπίζουμε τα κάθε. Παιδιά, μελετάει τα παραμύθια και τους λαϊκούς μύθους. Ότι είναι παραμυθολόγος, το έχεις ξανακούσει? Ναι, είναι ιδιότητα. Εγώ ξέρω και κάτι τύπους με δοξορά στο παραμύθι. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά παραμυθολόγο. Ναι, είναι και μια άλλη κυρία η οποία έχει το εξής επάγγελμα. Είναι αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών. Αξίζει τη δύσκολο που είναι αυτό, αγάπη μου γλυκιά. Είναι, λε. Δεν είναι να μιλά σε παιδάκια και να κάνει τη φωνή σου διαφορετική ανάλογα με του ρόλου. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ λένε ότι όταν ένα παιδάκι είναι κάτω από 5 ετών, δεν πρέπει να του πεις, λέει, τη μικρή γοργόνα. Γιατί τι έχει η μικρή γοργόνα? Δεν το ξέρω τα παραμύθια. Εγώ ήξερα κάτι πιο πάσιμο. Δεν πρέπει να του πεις το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ακριβώς αυτό ήθελα. Δεν πρέπει να του πεις την κοινοσκουφίτσα. Γιατί καλά. Γιατί στεναχωριούνται, γιατί όλα αυτά τα παιδιά. Τη σταχτοπούτα, λέει, τη χιονάτη και του επτανά. Μα χιονάτη και οι επτανάνοι τι έχουν? Γιατί δεν έχουν μαμά και δεν έχουν γονεί. Όταν ξέρουν μεγάλο σε αυτά τα παραμύθια δεν έπαθα κάτι. Όταν βλέπει σύριαλ επικαιρό, κλαις πάρα πολύ έπαθε. Η έρευνα έχει point. Εμένα ο παππούς μου που μια ζωή έβγαζε δικά του παραμύθια από το μυαλό και μια ζωή οι πρωταγωνιστές ήταν ο μικρός Γιαννάκης, γιατί τον λέγανε Γιάννη τον παππού μου. Ο μικρός Γιαννάκης, ο οποίος πάντα έμενε χωρίς μαμά και μπαμπά. Και τελικά σε πιάνευε στον δρόμο για να βρει φαγητό και του δίνανε όλοι ψωμί με ζάχαρη και μέλι. Και ήταν μια ζωή μυστικός. Βέβαια, πάντα έχει αίσιο τέλος, γιατί ο Γιαννάκης χανόταν στο δάσος, έχανε τους γονείς και μετά τους έβρισκε. Εγώ είχα ένα παράδεκτα ανεξήγητο άγχος όταν με πηγαίνανε οι γονείς με εκδρομή στην Έδεσα. Μήπως καθώ στους καταράκτες και κάθε τη μαμά μου και τον παπά μου και με έχω να φω και με δούνε ψωμί με ζάχαρη. Για αυτό το λόγο. Και δεν πρέπει να λένε παραμύθια έτσι στενάχωρα στα παιδάκια. Ναι, τι να τους πούμε όμως, παιδάκι μου, ξέρεις κανένα παραμύθι που να λέει να τους λέμε. Πες τη λίστα με τα παραμύθια που δεν λέγονται, να μην λένε για του παππού μου. Ναι, να μην. Ναι. Αυτό όμως που έκανε ο παππούς να βγάζει από το μυαλό του παραμυθάκια. Είναι, λέει, καλό για τα παιδάκια κάτω από 5 ετών. Όχι όμως να έχουν χάσει τη μαμά και τον μπαμπά και γενικά έναν όρφανα και καταστρεμμένα. Τώρα εξηγώ τα πολλά ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να είχα πιο παλιά, γιατί τώρα τα έχω λύσει. Όχι, λέει, τα παιδάκια κάτω από 5 χρονών πρέπει να λέμε παραμυθάκια που έχουν μέσα ζωάκια. Τα τρία γουρουνάκια. Αυτό. Λοιπόν, άκου Δημήτρη μου, επειδή μα. Κατσικάκια επίσης. Μα πιέζει ο χρόνο. Πρέπει να δώσουμε τα αποτελέσματα. Πολύ ωραίο θέμα πάντως αυτό. Πρέπει να δώσουμε τα αποτελέσματα του γκάλοπ μα. Για να τα δούμε λοιπόν ποιο είναι επικρατές. Ο Λούκας 60%, ο Νικόλας με 10,4% και τα κόκκινα χαλιά με 28,6%. Αυτό αποφάσισε ο κόσμος μετά από την μικρή δημοσκόπηση που κάναμε για το ποιο θα είναι επικρατές του σημερινό ημιτελικό. Εσύ τι ψηφίζεις, Ελεονόρα? Πολιτικά ή. Όχι, εννοώ ανάμεσα στους τρεις αυτούς. Ναι, ναι, εγώ δεν ψήφισα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη. Δεν επιτρέπεται, δεν παίρνω ποτέ θέση οι παρουσιαστές. Εμένα μου αρέσουν τα κόκκινα χαλιά, πειράζει. Δημήτρη μου, δεν πειράζει καθόλου. Αλλά πειράζει αν δεν σε κλείσω. Ναι, σωστό, πρέπει να κλείσουμε. Για να πάμε σε διαφημίσεις. Να είστε καλά, παιδιά, φυλάκια. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να δούμε και τους Ολλανδούς, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα κλείσουμε με το πρόσωπό τους μόλις γυρίσουμε. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν,
Οι Ολλανδοί μας έστησαν. Γι' αυτό και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα μαζί με τους Ολλανδούς. Λίγο υπομονή, τρεις μέρες. Νατάσα Σοφιανού, συγγνώμη, μας έστησα γιατί το ζητάει. Αχ, για πες. Η Νατάσα Σοφιανού ζητάει τους Ολλανδούς. Νατάσα μου Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Και πολλά φιλιά σε όσους δεν προλάβαμε να πούμε φιλιά από τα μηνύματα που μας στείλατε. Εγώ θέλω να χαιρετήσω, Λεωνόρα μου, το Διονύση που μας βλέπει, το φίλο μας από το σπίτι. Πολλά φιλάκια. Και ακούστε τώρα, η Βάσο Κατσαμάκου και ο Δημήτρης Ρέπας είναι οι δύο νικητές του μεγάλου διαγωνισμού που κάναμε, που θα απολαύσουν το υπέροχο διήμερο στην Ιταία, στο Ναυσικά Παλάς. Να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην τροφιά μια ολόκληρη εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρ στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Εδώ θα είμαι. Και το βράδυ, βέβαια, θα πάω και μια βόλτα από τα Γιάννα. Έχω κάτι δουλίτσες εκεί. Το απόγευμα θα είμαι εκεί. Γεμάτο πρόγραμμα. Πολλά, πολλά φιλιά. Να περάσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σε όλους.